Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας, εδώ είμαστε, χαρούμενοι, κεφάτοι, δροσεροί, ερχόμενοι από το υπερπέραν της αρχαίας Ελλάδος. Από ό,τι μπορείτε να ακούτε, είμαι δίπλα σε έναν αρχαίο ναό, υπάρχουν ριάκια που τρέχουν δίπλα μου, πηγές και ποτάμια, οι μουσες είναι απέναντί μου και χορεύουνε. Έχουν έρθει και τα τζιτζίκια να... γιατί ήταν λαός τραγουδιστικός στα τζιτζίκια. Οι τέτοιες, ναι, σωστά. Να συνδράμουν εδώ τον καλλιτέχνη που έχω. Ο Απόλλωνας από ψηλά μας κοιτάει και χωρίς αυτόν και την ευλογία του δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Νεράιδες και νύμφες... Μημαλώνες, βασάρες, βακχίδες. Μέσα στα νερά και στα ποτάμια λούζονται. Η θεά η Άρτεμις, αδελφή του Απόλλωνα, παραπέρα κάνει το μπάνιο της, αλλά δεν θέλει να τη δούμε γυμνή. Γιατί μια φορά την είδε ο Ακταίωνας και είδατε τι έπαθε, οπότε εμείς δεν κοιτάμε προς τα εκεί. Επίσης, ο Θεός Ασκληπιός έχει έρθει εδώ πέρα, γιατί ξέρει πως μπορεί να πάρει αυτή τη συχνότητα που ακούτε τώρα και να σε θεραπεύσει. Ο Πέων, επίσης, άλλος θεός, βόρειο, εκεί από τη Μακεδονία μας, κάθεται και ψηλά σε ένα βράχο και παίζει τη φλογέρα του, και αυτός ιαματικός, θεραπευτικός θεός, ευρετής του Πεάνα, σε συνεργασία με τον Απόλλωνα. Θράκες βαρούν τα κρόταλα, κουρίτες χορεύουν και χτυπάνε τις ασπίδες τους, μόλις γεννιέται ο μικρός κρυταγενής Δίας. Και όλο αυτό το σκηνικό, ενώ θα συλληφθεί ο νέος Διόνυσος, προσπαθούμε να το στήσουμε μέσα εδώ στο στούντιο. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Γιάννης Μανόπουλος στον ήχο και στην εικόνα, και δίπλα μου ο διαρκώς παίζων, γιατί αΐ πες είναι, ο Γιάννης Χατζής. Κύριε Γιώργο, είναι εντός παραθέσεως. Είναι τόσο αγαπητός ο φίλος μου Γιώργος. Έχουμε κάνει τόσα πολλά και ωραία πράγματα παρέα, που ξέχασες τώρα κάτι να πεις. Ξέχασες να πεις τον Ερμή, ο οποίος έκλεψε τις αγελάδες του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας λοιπόν ενθουσιάζεται με αυτό το όργανο που... Αλλά για να μην γκρινιάζει και του την πει, του τη χάρισε. Του κάνει ένα δωράκι. Ένα δώρο, ναι. Του κάνει ένα δώρο, για να ξεχαστεί. Αν και βέβαια λένε από τις μουσες και από τις βαχίδες και τις μημαλώνες, από τη συνοδεία του Διονύσου, λένε ότι ευθύς εξ αρχής ο Απόλλωνας ήταν αγαπητός προς τις μουσες. Δηλαδή αυτές του είχαν δώσει την ευχή τους μόλις γεννήθηκε, μόλις εφανερώθη δηλαδή. Άρα λοιπόν ο Ερμής προφανώς θα είναι δεύτερος που έρχεται, αλλά επειδή βγαίνοντας, λέει, ένα πρωινό από τη σπηλιά του κάτω από την... Κιλίνη. Την Κιλίνη, ναι. Κάτω από την Κιλίνη, λοιπόν, συναντά μία χελώνα. Της λέει, θα σε κάνω τραγουδίστρια. Και παίρνει, λοιπόν, τη χέλη, στη χελώνα, της βάζει δύο πύχεις, χρησιμοποιεί σαν ηχείο το καβούκι της χελώνας, βάζει χορδούλες από έντερο. Στην αρχή μία. Στην αρχή μία. Δύο. Δύο. Ναι, λένε ότι δύο. Ο Τέρπανδρος τις έκανε σε τρεις ή τέσσερις και ο Τιμόθεος τις απογείωσε, τις έκανε 12. Ω, Παναή, θα τα πούμε αυτά. Τις έκανε σειρά. 12 και μάλιστα στους Λάκωνες είχε μία... παρεξήγηση. Όχι παρεξήγηση. Υπήρχε ένας διαγωνισμός κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς. Και παρουσιάστηκε με 12 χορδές ο Τιμόθεος, ο Μιλήσιος βεβαίως. Έτσι, ο οποίος και αυτός, Γιώργο, στον αρχαίο Βορμίσκο, και ας μου συγχωρείτε που φεύγω από το θέμα, στον αρχαίο Βορμίσκο μαζί με τον Ευρυπίδη, στα αρχαία Βραχνά δηλαδή, έτσι. Πες το, τι είναι το χωριό σου τώρα αυτό, το γύρω-γύρω το πας, από τα Βραχνά σε Σαλονίκη. Κυρία Μαρία, ακόμη και σήμερα υπάρχει ένας φίλος μας, ο Γιώργος ο Παλαβάνης, ο οποίος ασχολείται, ψάχνει μονίμως τον τάφο του Ευρυπίδη. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο αρχαίλαος τον ετοίμησε και τον έχει θάψει εκεί. Όπως και ο Θείος Αριστοτέλης, Γιώργο, είναι σε υπέργειο ναό, είναι θαμμένος. Mm-hmm.
Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα για την κιθάρα, να συνεχίσω λοιπόν. Περίμενε λίγο να πούμε τους ανθρώπους που είναι χορηγοί της εκπομπής τώρα, πήραμε μπρος. Πήρα φορά να πούμε ότι δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται αυτή η εκπομπή αν δεν ήταν το ζαχαροπλαστείο της Ελένης με αυτήν την καταπληκτική την πολίτισσα από την Πτολεμαΐδα γυναίκα, άξια γυναίκα που με τα χεράκια της κάθε μέρα κάνει όλα τα γλυκά που βρίσκεται εκεί στην Αγία Βαρβάρα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Από τα χεράκια της περνάνε όλα αυτά με την καλύτερη σοκολατόπιτα της Αθήνας και που μετά θα πάμε από εκεί πέρα να το γευτούμε και οι χειροποίητες σπίτες του Νίκου του Σαρόγλου, άλλο παιδί τέρας αυτός. Μακεδόν. Από το δράμα, δράμα. Ναι, βέβαια. Με καταγωγή από τον Πόντο. Ναι, καλά. Εσύ άμα ακούς Μακεδόνα, τα μάτια σου... εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι λίγο τώρα. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο, εντάξει. Από τον Πόντο, από τη συνόπη του Πόντου η μαμά που και συνεχίζει ακόμα να τις κάνει μέχρι τα Παρθένο ελαιόλαδο όπως τις κάνανε τότε αυτές τις πίτες και είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας σήμερα έχει έναν ευρύτατο τίτλο, ένα πολύ γενικό τίτλο που λέγεται Αρχαία Ελληνική Μουσική που πιστεύω ότι όσες εκπομπές και να κάνουμε, όχι με τον Γιάννη αλλά με όλους τους μουσικούς του κόσμου, είναι ατελείωτη. Είναι ατελείωτη. Πρώτα απ' όλα είναι ατελείωτη η φιλολογία της. Είναι ποιο, να πάρεις τον Αριστοτέλη περί ποιητικής, περί ρητορικής τέχνης, περί μουσικής, περί αρμονίας και ρυθμών. Λέει έτσι και μάλιστα λέει και ο Θείος Πλάτων τι εστί ρυθμός και λέει τι δι της κινήσεως τάξη ρυθμός όνομα ή. Δηλαδή η τάξη της κίνησης είναι ο ρυθμός. Τι εστί μελωδία, τι εστί αρμονία, δηλαδή όλα αυτά είναι τόσο... Δηλαδή τα είχαν βάλει, τα είχαν μετρήσει, τα ήξεραν. Ναι, σου λέω ο Αριστοτέλης εγώ, γιατί θα μου πεις πάλι με τη Μακεδονία. Ναι, ο Θεός Αριστοτέλης νομίζω ότι έχει εφεύρει τα πάντα, έχει συγγράψει για τα πάντα και είναι παντογνώστης θα έλεγα να πούμε. Βέβαια, σου πω και εγώ βέβαια ότι όταν γεννήθηκε ο Αριστοτέλης δεν υπήρχε όρος Μακεδονίας. Ήταν Θρακική, δεν είχε φτάσει εκεί πέρα οι Μακεδόνες. Ναι, ναι, να το διευκρινίσουμε. Ναι. Και αν δεις φωτογραφία αρχαίους Μακεδόνες τους λέει με λύρες και ήταν έξω από τα Τέμπη. Mm-hmm. Έτσι, διότι μέχρι εκεί ήταν η Θράκη. Η Θράκη, βέβαια. Ναι, αλλά... η πολύρυθμος Θράκη. Η πολύρυθμος Θράκη. Όταν λοιπόν έρχονται από το Άργος ο Αέροπος, ο Γαβάνης, ο Περδίκας, όλοι αυτοί οι αρχηγοί των Μακεδόνων, οι προγενέστεροι τώρα μιλάμε, έτσι. Οι Ηρακλείδες, έτσι, έτσι. Ήλος και τα λοιπά. Φτάνει μέχρι από εκεί ξεκινάει η καταγωγή. Δηλαδή και πάνε στο Άργος Οριστικό. Έχει μια πολύ ωραία ιστορία με βοηθάνε τον βασιλιά τον Αέροπο. Τα δύο αδέρφια από το Άργος, έτσι, αυτός στο τέλος τους ρίχνει, δεν θέλει, δεν τους πληρώνει κανονικά, παρά λέει, τι θα μας δώσετε, τίποτα. Λέει, πώς τίποτα, βλέπετε αυτή τη χαραμάδα, αυτή την ακτίνα του ήλιου. Που πέφτει από τη σκηνή επάνω. Αυτή σας τη χαρίζω. Εντάξει, τη λύτη δεχόμαστε. Και στο τέλος, λοιπόν... κάθονται εκεί. Παίρνουν το χώμα κάτω εκεί πέρα. Παίρνουν το χώμα είχε... και κάθονται γύρω-γύρω, κάνουν τον κύκλο και λένε αφού μας ανήκει αυτό, μας ανήκουν τα πάντα. Και έτσι δημιουργήθηκε, έτσι έφτασε μέχρι τον Φίλιππο, μέχρι τον Αρχέλο, μέχρι τον Ναμίντα, τη γιαγιά την Ευρυδίκη, η οποία είναι η γιαγιά του μεγάλου Αλεξάνδρου. Με έπιασε το μακεδονικό τώρα. Και μάλιστα, και για να το καταλάβει ο κόσμος, όπως ήταν η σκηνή που είχε πάνω ένα άνοιγμα, πως τα δέρματα ενώνονται πάνω, έπεφτει η ακτίνα του ηλίου κάτω και στο χώμα κάτω ζωγράφιζε ένα αστέρι. Γιατί όπως σκάει επάνω, ναι, αυτό ναι, λοιπόν ναι. Είναι το σύμβολο το μακεδονικό αστέρι που το πήρανε στις χούφτες τους και κρατούσαν όλοι τελικά τη Μακεδονία, όλο το άστρο της Μακεδονίας στα κρύα. Που ήρθανε τώρα κάποιοι αδιάβαστοι, κάποιοι να μην εκφραστούν. Χθεσινοί όψιμοι. Ναι, ναι. Και λένε δηλαδή, τις ανιστορισιές τους. Είναι δυνατόν παιδιά να μην διαβάζουν βιβλία μορφωμένοι άνθρωποι, α ζουν στα Σκόπια, α ζουν στη Βουλγαρία, α ζουν, δεν ξέρω πού θέλουν να ζουν, δεν με ενδιαφέρει. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν αυτή την ιστορία τους. Έτσι, αφού ήρθανε το λιγότερο 7-8 μετά Χριστό. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, αλλά κανείς δεν είναι ελεύθερος αν δεν έχει γνώση. Η γνώση σε απελευθερώνει. Βεβαίως, Γιώργο. Η γνώση σε κάνει για να ξέρεις ποιος είναι. Αυτό είπα προηγουμένως, ότι είναι δυνατόν να μην έχουν γνώση της ποιοι ήταν οι Μακεδόνες και από πού προέρχονται οι Μακεδόνες. Και... κοίταξε να δεις τώρα, ότι από τη φορτωμένη τη μιλιά όλοι θέλουν μίλα. Θα το πάω και πολύ πιο μακριά.
ο Θεταλός και ο Μακεδνός, λέει ο Δίας, τους έκανε με την Αντιόπη, τους εγέννησε με την Αντιόπη. Ο Θεταλός και ο Μακεδνός. Και ο Μάγνητας. Και ο Μάγνητας, μπράβο, και ο Μάγνητας. Έτσι, τι άλλο πιστήριο δηλαδή πρέπει να έχει ο Έλληνας. Ναι, και αρχίζουμε και το ψάχνουμε στην ιστορία, το ψάχνεις στα ευρήματα, το ψάχνεις γεωγραφικά, το ψάχνεις... Ενώ η μυθολογία θα έχει ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα πράγματα. Θα μας ακούει ένας φίλος, ο Μπάμπης, ο Μαρκουλίτς, ο οποίος παίζει λίρα μαζί μου στον Πάνο που είμαστε στην παράσταση. Θα το πούμε μετά. Είναι φανατικός Μακεδόνιος και δεν είναι Μακεδόνας ο ίδιος, είναι Ικαριώτης ή Σαντορινιός, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Πάντως, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για τη Μακεδονία και τη μουσική της, γιατί εγώ όλο αυτό το ζωνάρι που πιάνει από την Αδριατική θάλασσα, περνάει τη Μακεδονία μας, φτάνει στη Θράκη και φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη, το θεωρώ έναν ενιαίο χώρο πολιτισμικά. Η πολύριθμος Θράκη έχει τις περισσότερους ρυθμούς από όσους έχουν σχεδόν όλες οι άλλες χώρες μαζί. Οι ρυθμοί είναι μοναδικοί. Ναι. Το τριάρι... Ο τρίβραχης δηλαδή, έτσι, Θράκικος κατεξοχή. Ναι. Και ξεσηκωτικός, ρε παιδί μου, και ξεσηκωτικός, γιατί και άλλα τριάρια ακούς. Και η Μακεδονία. Πεντάρια, έχει εφτάρια, έχει εννιάρια, η Μακεδονία έχει. Μ' αρέσουν πάντα αυτοί οι μονοί αριθμοί επάνω στο κλάσμα. Τώρα, Γιώργο, θέλω, μια και συζητάμε, είναι πολύ σημαντικό να πω, όταν ήμουν παιδί, δηλαδή 5-6 χρονών, το χωριό ξέρεις πως είναι, και το ορεινό και το πυρηνό. Τα ιστορικά σπουδαία, να το ξαναπώ κυρίες και κύριοι, γιατί γι' αυτό με έχει πληρώσει, για να το πω 5-10 φορές, τα ιστορικά σπουδαία μεγάλα βρασνά του νομού Θεσσαλονίκης. Και ξεκινάει από τα Στάγυρα, από τα αρχαία Στάγυρα, ναι, και φτάνει στην Αμφίπολη όλος ο στριμωνικός κόλπος. Ξέχασα να σας πω. Ο οποίος είναι και κόλπος Ποσειδίου ή κόλπος του Ποσειδώνα ή κόλπος του Ορφανού. Προφανά πολύ αργότερα πολύ από αυτούς που μείνανε. Ναι. Ξέχασα να σας πω ότι το άλλο χιλιάρικο που μου έχει δώσει είναι για να πω ότι όλος ο κόσμος. Και τα δύο προχθές. Όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από τα βρασνά. Δηλαδή είναι το κέντρο του κόσμου τα βρασνά. Όχι, μιλάμε για το Θείο Αριστοτέλη τώρα. Για το Θείο Ευρυπίδη, αφού εκεί ζήσανε. Εκεί μεγαλουργήσανε. Και αν πάμε στην Αμφίπολη, εκεί κι αν είναι τα καράβια. Πώς ήταν στην Αυλίδα, εκεί λοιπόν. Έγινε η σύναξη, το μάζεμα και ο Αλέξανδρος από εκεί τους πήρε και φύγανε. Με τον Νέαρχο. Νέαρχος ήταν κριτικός. Ναι, εκεί ήταν. Εκεί είχε την καταγωγή. Άλλοι λένε ότι μπορεί να ήταν και αμφιπολίτης. Από τα βραστά, μήπως ήταν. Ο Βρασίδας όμως ήταν Σπαρτιάτης και μεγαλούργησε στα βρασνά. Έτσι. Εκεί με τον Κλέον έγινε ο πόλεμος της Αμφιπόλεως. Πέραν των όσων λέμε, θα μας πεις και για την σπουδαία πλάκα που βρέθηκε στα βρασνά. Α, Γιώργο, αυτό εσύ άντε πρέπει να το καλλιέργησες. Άντε, εγώ, ο αείμνηστος Θέμελης, καθηγητής, σπουδαίος άνθρωπος, μου στείλε τα πάντα, όλες τις πληροφορίες. Το διαβάσανε δήθεν, και λέω δήθεν χωρίς να θέλω να τους προσβάλλω. Δεν είναι κανένας σε θέση, και το γνωρίζεις πολύ καλά, να λέμε ότι εγώ μπορώ να λύσω μια μελωδία. Αρχιά. Την έχω εδώ γραμμένη. Να, είναι εδώ γραμμένες. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, άμα θα πάτε, υπάρχει μια σπουδαία επιγραφή που βρέθηκε πράγματι στα βρασνά, στον αρχαίο Βορμίσκο, πατρίδα του Γιάννη Χατζή. Βρέθηκε εκεί πέρα και είναι μοναδικός στην αρχαία μουσική σημειογραφία, διότι έχει τις φράσεις και πάνω από και τα γράμματα, ακριβώς, και πάνω από τα γράμματα, το κάθε γράμμα της αλφαβήτου, των λέξεων, έχει ανεστραμμένο ένα μικρό γράμμα, έτσι. Σε μικρότερο μέγεθος, που είναι το σημείο του θόγκου. Όχι της νότας είναι ιταλική λέξη, δεν μας αρέσει καθόλου. Και είναι οφθόγκος, γιατί είναι φθέγγεται, οφθόγκος φθέγγεται, βγάζει έτσι φωνή. Είναι το φωνήεν της μουσικής, όπως η γλώσσα μας, οι λέξεις μας έχουν φωνήεντα, για να παίρνουμε ανάσα, να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος και να συνεχίζουμε να μπορούμε να μιλάμε χωρίς να κουραζόμαστε, γιατί αν μιλάς χωρίς φωνήεντα, ο εγκέφαλος δεν οξυγονώνεται, κλείνει η παρένθεση για όσους κατάλαβαν, το ίδιο κάνει και η μουσική. Έχει φθόγκους με τους οποίους μιλάει και αυτοί οι φθόγκοι είναι ολόκληρα, είναι όγδοα, είναι τέταρτα και ανάλογα... Πάλι οι αρχαίες ελληνικές συλλαβές, δηλαδή αυτές χαρακτηρίζουν τους ρυθμούς, αν είναι
μακρό, αν είναι βραχία, αν είναι το σύμβολο, δηλαδή το καθένα σύμβολο, ας πούμε, συμφωνίζεται με αρχαίες ελληνικές στίξεις, γράμματα κτλ. Αντίστροφα, ή από κάτω μπαίνει πολλές φορές. Η πραγματικά σπουδαία επιγραφή, σπουδαίο αρχαιολογικό έβριμα, σχεδόν μοναδικό, έχει βρεθεί κι αλλού και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά είναι σπουδαίο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να πάτε να την δείτε και μάλιστα υπάρχει και ένα φωτοκύτταρο εκεί. Και όταν περνάτε από εκεί, ακούς πειραματικά ή θεωρητικά πώς ακουγόταν, πώς ήταν η μελωδία, πώς ήταν η μελωδία αυτών των στίχων που αναφέρονται στην επιγραφή. Ναι. Λέω λοιπόν. Εδώ είναι ένα θέμα όμως. Ένα ναι, μεγάλο είναι θέμα, πολύ σοβαρό το θέμα. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει. Και να πει με σιγουριά. Ναι. Γιατί εγώ έκανα 50, 100 λίρες, 200.000 αυλούς για να δω πού είμαστε. Είμαστε κοντά. Μπορεί να είμαστε κοντά. Αλλά η τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι παίκτες τότε δεν έχει καμιά σχέση, είμαι σίγουρος, πεπισμένος, με το σήμερα. Τότε καταρχάς το στήριγμα ήταν επάνω στον αριστερό γόνατο. Και τα δύο χέρια παίζαν πολύ σπουδαίο ρόλο. Έτσι. Και τα δύο χέρια. Δεν ήταν μονοφωνικό, να το πούμε αυτό. Γιατί πολυφωνικό. Πριν από λίγα χρόνια λέγαμε ότι ήταν μονοφωνικές αυτές οι μουσικές. Άκυρο και αυτό. Πολλοί φίλοι, σπουδαίοι μουσουργοί, τραγουδιστές κτλ. Ισχυρίζονται και λένε ότι ενδεχομένως να υπάρχει μία αλήθεια στο 40%. Εγώ λέω υπάρχει. Στο που τοποθετούμε την πρώτη νότα, ας πούμε, την πρώτη φορά. Ας πούμε. Βγάζουν μάλλον συμπέρασμα από το όλο της μελωδίας. Αλλά αφού δεν έχουμε καμιά μελωδία, Γιώργο, πώς μπορούμε να ισχυριστούμε, διότι. Τώρα... Να στο πω ανάποδα. Πες το. Εάν σου δίνα μια παρτιτούρα, έτσι, που δεν είχε κλειδί μπροστά. Ναι. Θα μπορούσες να ξέρεις. Ρυθμικά, ναι. Όχι ρυθμικά. Μελωδικά. Σκόρπια. Δεν υπάρχει καταρχάς. Δεν υπήρχε πεντάγραμμο. Όχι. Πες ότι πεντάγραμμο είναι αυτό. Η νότα είναι αυτή. Είχαν το δικό της πεντάγραμμο. Ναι. Αλλά... Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε ποιος φθόγκος αντιστοιχεί σε ποια συχνότητα. Περίμενε. Υπάρχει ο αλήπιος, ο οποίος είναι μεταγενέστερος. Είναι 200 μετά Χριστό. Είναι ο αλήπιος, ναι. Αλλά ο αλήπιος έχει αφήσει την παρασημαντική, έχει πάρει όλη την παρασημαντική και την έχει μεταφέρει στη δυτική σημειογραφία. Έτσι. Και αυτός, πάλι έχω τις αμφιβολίες μου. Διότι ο Αριστόξενος που είναι καθαρά ο πλέον, ο πιο σπουδαίος όλων... Ο επιστήμονας της μουσικής. Επιστήμονας, 20 χρόνια μαθητής του Αριστοτέλη. Ό,τι έκατσε ο Αριστοτέλης στον Πλάτωνα, που έκατσε 20 χρόνια, το ίδιο και αυτός έκατσε και μάλιστα στο τέλος παρεξηγήθηκε με το δάσκαλο γιατί περίμενε να το αφήσει τη σχολή, την περιπατητική, ναι, έτσι. Και δεν του την άφησε και είχαν προστρεβές, παρεξηγηθήκανε. Λοιπόν, ο πιο σπουδαίος άνθρωπος. Ο Αριστόξενος έχει πει τα πάντα, γράφει ακριβώς τα πάντα. Αλλά είναι κάποια σημεία που και εγώ δεν μπορώ να τα αναλύσω, Γιώργο. Δεν τα κατανοώ. Γιατί είναι δυσνόητα στη σημερινή τεχνολογία, στο σημερινό αυτή. Στη σημερινή τεχνολογία, όσο αφορά στην αρμονία ή στην ακουστική. Και στην οργανοποιία. Δεν ξέρουμε καταρχάς τι ξύλα χρησιμοποιούσαν όταν δεν υπήρχε η χελώνα. Οι βραχίες. Σε μία στιγμή στον Όμηρο λέει ότι μελία, ο Μελίας. Μελία. Το Μελιάδι δηλαδή που υπάρχει στα Βρασνά. Και αυτό, χαμός. Από εκεί πηγαίναν και τον πέραν. Ναι. Να σε στεναχωρέσω, αλλά υπάρχει κι αλλού η Μελία, έτσι το ξύλο. Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Ωραία, αφού το λύσαμε. Πάντως η καλύτερη Μελία, κατά την άποψή μου, έχω ακούσει και έχω δει και έχω βρει ότι είναι. Μελία είναι αυτό. Αλλά. Βεβαίως, κύριε Γιώργο. Στην Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Την έχω βρει εκεί πέρα στην Αλμοπία. Αλλά τέλος πάντων. Φαντάζομαι... Όχι, όλη τη Μακεδονία υπάρχει. Ναι, φαντάζομαι. Ιδιαίτερα σε παιδινά σημεία. Mm-hmm. Και αυτό μελία. Και αυτό Ερυθρέλατη. Ναι. Μάλιστα. Έλα το δηλαδή. Με κοίτα. Ναι. Με τους ρόζες, με αυτά. Mm-hmm. Αλλά κοίτα τι χελονάρα θα ήταν. Και μπροστά έχουμε. Δέρμα έγας ή μοσχαριού. Δέρμα. Λοιπόν, ας την πούμε για μια στιγμή. Υπάρχουν το ηχείο που αποτελείται από χελώνα αν έχουμε καβούκι χελώνας. Αν δεν έχουμε, φτιάχνουμε ξύλινο μείωμα. Έτσι. Δηλαδή η χελώνα συνεχίζει να προσφέρει. Βέβαια. Και μετά το θάνατό της. Τρομερό, έτσι. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε. Προχθές έρχεται στην αυλή μία τόση. Χελώνα. Η οποία μου είχε ξανάρθει και πρόπερση. Την πήραμε ευλάβεια, την έβαλαμε στο σπίτι και την έχασα.
Είχα μια αποθήκη ανοιχτή και σε κάποια στιγμή λέω, πού είσαι εκκλησία αποθήκη, ρε. Πάω και βλέπω τη χελώνα μέσα και παιδευόταν, τα είχε ρημάξει όλα και παιδευόταν να βρει διέξοδο. Την πήρα με ευλάβεια, την πήγα απέναντι, ξέρεις το σπίτι, την πήγα απέναντι μέσα στο δάσος και έφυγε. Που θα σκοτώσω αυτό το πλάσμα. Ευλογημένο ζω. Όχι, δεν το πειράζει. Στην κορυφή της πυραμίδας, η χελώνα. Ναι, δεν το πειράζει. Και θυμάμαι. Αυτάρκες. Ο πατέρας μου μου λέει: δεν θα πειράξει ποτέ το ζώο. Αυτό ιδιαίτερα τη χελώνα. Πάντως τώρα που λέει, που ο Ερμής είπε να την κάνει τραγουδίστρια. Ναι, ήταν ζωντανή, την έσφαξε. Όταν οι τραγουδίστρες ψάχνουν ψευδόνυμα, γιατί δεν βγαίνει μία να λέγεται λέγομαι χελώνα. Θα έχει. Καλή. Θα έχει. Καλό, ναι, καλό. Θα έχει θέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι βραχίονες. Το δέρμα της Έγας έχει κάποια επεξεργασία. Μεγάλη. Για πες. Μεγάλη. Καταρχάς, εγώ πάω εδώ δίπλα στο μοναστηράκι. Mm-hmm. Έχω βρει ένα φίλο ο οποίος με εξυπηρετεί αφάνταστα και μου δίνει το πιο καθαρό δέρμα που δρυσοδέψεις. Είναι mm-hmm. σκητοτόμος ο mm-hmm. άνθρωπος, έτσι. Γνωρίζει καλά την τέχνη του δέρματος. Και μου τα δίνει έτοιμα τα δέρματα έτσι πως τα βλέπεις και εγώ λοιπόν τι κάνω. Τα επεξεργασία. Τα προσαρμόζεις. Τα βάζω δύο μέρες μέσα χλιαρό νερό. Αφού μουλιάσουν, γίνονται σαν χαρτί. Το μυστικό είναι πώς θα τις δέσεις, Γιώργο, μετά. Mm-hmm. Πιάσε και αυτό. Από πίσω. Κορδόνι είναι. Ναι, ναι. Έτσι, δέρμα και αυτό. Δηλαδή. Πώς θα εφαρμόσει δηλαδή το δέρμα το πάνω στο σκάφο. Πάνω στο ηχείο της, ναι, της χέλης. Είτε είναι χελώνα, είτε είναι ξύλο. Είναι ομοίωμα. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν βάζουμε τους βραχίωνες, ένας και ένας, δύο αριστερά. Οι βραχίωνες ενίοτε μπορεί να είναι από κέρατα, μπορεί να είναι mm-hmm. από χίλια δυο, από ξύλα, έτσι. Το δέσιμο πώς γίνεται. Από καλάμια επίσης βεβαίως. Το δέσιμο πώς γίνεται. Το δέσιμο εδώ τώρα, Μαστρογιώργη, είναι πολύ έξυπνο. Και τι σε λόγω, Μαστρογιάννη, λέγε. Ναι, λοιπόν, λειτουργεί πριν μπει, γίνεται το δέσιμο πριν μπει το δέρμα, έτσι. Mm-hmm. Αφού έχω σκαλίσει, αφήνω λοιπόν ένα στήριγμα εδώ. Και από εδώ, αφού μετρήσω πού θα πούν τα χέρια της, τέλος πάντων, οι βραχίωνες, και δεν έχω βάλει το δέρμα. Mm-hmm. Αυτή είναι βαριά, Γιώργο, γιατί είναι, σου λέω, είναι το, η Ελλάδα είναι... Όχι, σου λέω γιατί είναι εδώ και η κάμερα. Για την κάμερα, ναι. Λοιπόν, και πάνω εδώ κάνω μια εγκοπή και πάνω εδώ πατάνε οι βραχίωνες. Οι βραχίωνες. Ναι. Λέει ο περικατασκευής, πάλι αυτό το λέει ο Δημόκριτος στο Μέγα Διάκοσμο. Θράκη, ρε φίλε, ορίστε, δεν ήθελε. Είπαμε... Λεύκηπος, ο Δημόκριτος, ναι. Μαθητής επίσης, όπως και μάλιστα. Μετά θα το πω, μην το πω τώρα, φεύγουμε από το θέμα. Λοιπόν, λέει ότι πιο σπουδαίο είναι το δέρμα του Μοσχαριού, έτσι, της Αγελάδας τέλος πάντων. Αλλά επειδή το της Έγας, της Κατσικούλας, ελύσεται πιο εύκολα, είναι πιο μαλακό και μπορεί να το δουλέψει κανείς πιο εύκολα. Δηλαδή αυτό, Γιώργο, γίνεται σαν χαρτί μέσα σε ένα λεκάνι, σε ένα δοχείο, εν πάση περιπτώσει. Και αρχίζεις, βάζεις σταυρωτά τα κορδόνια, τη στήριξη, έτσι πρέπει να είναι γύρω στα 2-3 χιλιοστά του κορδόνι και αυτό μονοκόμματο σε πολλά μέτρα, γιατί κοίτα πώς εφαρμόζει στους βραχίωνες και όλα αυτά είναι φιγούρες προφανώς, έτσι, δεν χρησιμοποιούν σε κάτι παρά στο μάτι, θα έλεγα, στην αίσθηση, στην mm-hmm. αισθητική της κατασκευής. Λοιπόν, το μεγάλο κόλπο πια είναι, έγινε στα κλειδιά, χειροποίητα, αυτά τα έχω φτιάξει εγώ, ναι, δεν είναι... Και στον καβαλάρι. Και στον καβαλάρι, όπως το προείπες. Εδώ υπάρχει ένα μειονέκτημα, γιατί οι χορδές αφήνουν... σαν αγγίζουν κάτι, σαν βελόνα ένα πράγμα, mm-hmm. ας πούμε, οπότε πρέπει να βάλω ένα περικόκλειο, ένα κοκλία, κάτι να το κρύψω. Ναι. Έτσι. Αυτό όμως είναι μια λεπτομέρεια. Οι χορδές αυτές είναι βέβαια από μπετονιά. Οι χορδές αυτές τώρα είναι μπετονιά. Αλλά παλιότερα ήταν από έντερα ζώων. Αυτές είναι οι σωστές. Αυτές είναι οι σωστές από τα έντερα των ζώων και από τις, πώς θα λένε αυτά, τα υβρίδια, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τη λέξη ακριβώς. Που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί για χορδές. Αλλά πιο πολύ τα έντερα. Ωραία. Το κούρδισμα της τώρα φθηνής γίνεται με σύγχρονα κουρδιστήρια πάνω στη σύγχρονη. Το σύγχρονο κουρδιστήρι είναι για να μου δίνει σωστά τους τόνους. Γιατί δεν τους έχω κανένας, ούτε ο Θεός τους έχει σωστά τους τόνους. Τους τόνους που έχουν ορίσει οι άνθρωποι, έτσι. Γιατί η φύση, λέει ο Πυθαγόρας. Αυτό ήθελα να σου πω. Έβγαινε έξω στην Ήπεθρο και άκουγε μεταρσιωμένες συμφωνίες, παρακαλώ. Τι εστί μεταρσιωμένες, σημαντικές.
δονήσεις και έτσι μετέφραζε την μελωδία. Υπήρχε, συμβόλιζε τον ήλιο, το φεγγάρι, το κάθε τι, το κάθε ένα σώμα. Το πας πουθενά τώρα αυτό. Τώρα κακώς που το πήγα αυτό, γιατί αλλού ήμασταν. Αλλά ο Πυθαγόρας λοιπόν, τι λέει. Λέει, ούμα τον αματέρα γενεά παραδόντα τετρακτήν, παγάνα ενά οφύσεως ριζώματα έχουσαν. Και λέει λοιπόν, ω μα το Θεό, δεν θα αφήσω αυτή τη πώς το λένε, τη συγγραφή να χαθεί. Θα προσπαθήσω να τη μεταφέρω στους νέους, λέμνευση, ναι, για να την πάρουνε, να υπάρχει SAE. Λέμε ότι άκουσε, δηλαδή αποκωδικοποίησε, έπιασε μια μελωδία που ακούγεται και αισθάνθηκε υποχρεωμένος, όπως ο πρικισμένος συνθέτης, όπως ο πρικισμένος μουσικός, να την παίξει, να την κάνει γνωστή, να την γράψει, να την διαδώσει, να την παραδώσει στους επόμενους. Γιατί αυτή είναι και η μεγάλη μαγιά των καλλιτεχνών, έτσι. Το ταλέντο τους πιάνει κάτι που αιωρείται στο σύμπαν, στην παγκόσμια δεξαμενή των δημιουργιών. Δημόκριτος, μέγας διάκοσμος. Ναι, ναι, ναι. Και τη φέρνει κάτω και με την τέχνη του, είτε αυτή είναι εικαστική, είτε αυτή είναι μουσική, είτε αυτή είναι ποιητική, είτε είναι οτιδήποτε, αισθάνεται υποχρεωμένος ότι αφού πήρε δωρεάν αυτό το δώρο, να το δώσει και δωρεάν στους υπολείπους. Λέγεται ο Φιντίας λοιπόν, σε κάποια στιγμή είδε, λέει, τον μυρό του και ήταν χρυσός. Ναι. Και λέει, όχι, ο Απόλλωνας είναι αυτός. Δηλαδή, λέγανε στην εποχή μεταξύ τους ότι ο Πυθαγόρας ίσως είναι ο Απόλλωνας, έτσι. Και ο ίδιος τους σήκωνε κάθε πρωί και τους έλεγε «Πι παρεύειν, τι διέρεξα, τι μη δεονού και τελέστη». Δηλαδή, τι έκανα σήμερα, τι έπρεπε να κάνω και δεν έκανα. Τους τυραννούσε. Έστρωνε τα τραπέζια με τα μεγαλύτερα, ωραιότερα εδέσματα και μόλις ερχόταν η ώρα να αρχίσει το τσιμπούσι, εκεί τα μαζεύανε. Έδινε εντολή να τα μαζέψουν. Αυτό ήταν ο Πυθαγόρας. Και, εντάξει. Λοιπόν, αλλά να ακούσουμε κάτι. Να ακούσουμε ό,τι θέλει ο Γιώργος. Άρα υπήρχαν συγχορδίες. Ματζορομίνωρα, συνέχεια. Ναι, έτσι. Δόριος αρμονία, δόριος. Καθαρά δόριος αρμονία, από το ξύ προς το βαρύ. Ξεκινάμε από το μη και πηγαίνουμε προς τα πίσω. Μη, ρε, ντο, σι, λα, σολ, φα, μη. Είναι αντίστροφα δηλαδή. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν από το ξύ προς το βαρύ. Mm-hmm. Έτσι. Και έτσι λειτουργούσαν δηλαδή και στις μελωδίες και στις αρμονίες. Ναι, και πέρασες και ένα χατζηδάκι μέσα. Λίγο έτσι για το θεατή. Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν ότι είναι αυτό πολύ το όργανο ξένα, μπορεί, ναι, να παίξει οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι. Απλά θα είναι ξένο προς το όργανο. Εγώ δηλαδή δεν μπορεί να παίξεις ένα λαούτο, ας πούμε, με την ίδια δυναμική που θα παίξεις μία κιθάρα, μία χέλης, μία φόρμικα. Έχει χαμηλότερη δυναμική, έτσι. Ναι. Και αυτό οφείλεται, σου λέω, στην τονικότητα, διότι, κοίτα, αυτή είναι οκτακορδή, έτσι, από μη σε μη. Κοίτα τι γλυκύτα. Λέγεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν τις συγχορδίες. Μέγα λάθος. Και τυφλός να είσαι, θα σε πάει να παίξει με δύο χέρια, με δύο δάχτυλα. Δεν μπορεί να παίζεις
Ναι, με ένα δάχτυλο. Με ένα δάχτυλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ιδιαίτερα στους καλλιεργημένους. Αυτό το έχουμε δει και σε αγκία. Οι δακτυλοθεσίες φαίνονται εκεί πέρα. Ναι, ότι ναι, δεν ναι, είναι στα αγκία, ναι. Καταρχάς χρησιμοποιούσαν και τα δύο χέρια. Και τα δύο χέρια, ναι. Και ήταν σπουδαίοι παίκτες. Και άλλοι χρησιμοποιούσαν και νύχη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχαν ξύλο. Είχαν την πένατη που λέμε εμείς αυτοί. Είχαν το κρόταλο αυτό και παίζανε με το. Αυτό έδινε περισσότερη ένταση. Περισσότερη ένταση, ναι. Ακριβώς, Γιώργο. Περισσότερη ένταση. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις παίξει με όλους τους σπουδαίους μεγάλους Έλληνες μουσικούς, συνθέτες, ορχήστρες, τι να πω τώρα, είσαι ο Γιάννης ο Χατζής, τέλος, όποιος θέλει. Συγκυριακά, τύχανε συγκυρίες που. Καλά, αυτό υπάρχει, έλεγα στη Βίκη. Δεν υπάρχει τυχαιότητα στο σύμπαν, άστο. Όχι Γιώργο, να σου πω κάτι. Όταν έγινε η πρώτη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Σαββόπουλο, έτυχε να είμαι με τον Σαββόπουλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουν ο καλύτερος εκείνη την εποχή. Όχι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τυχαιότητα, θέλω, θέλω να, να πω. Μετά έρχεται ο Νταλάρας, πάλι έτυχε να είμαι με τον Νταλάρα. Έρχονται Ολυμπιακοί αγώνες, πάλι τυχαίνει να είμαι. Ναι, φίλε, και εγώ να τύχει να ήμουν εκεί και να έπαιζα κρουστά, δεν προτιμούσε εμένα όμως. Αυτό θέλω να σου ναι, πω. Εντάξει, η αλήθεια είναι και ότι. Ο Μάνος Χατζηδάκης που. Ναι, πορνογραφία. Έχω παίξει με τον Μάνο. Που συνεργαστήκατε. Ναι. Θέλω να πω, είχε όλοι αυτοί που λες, είχαν τη δυνατότητα. Και με το Θοδωράκι. Να διαλέξουν 20, 30, 40 ναι. Κρουστούς. Επιλέξανε εσένα γιατί εκείνη την εποχή, σε αυτό που θέλανε να κάνουν, εξυπηρετούσες, τέργεζες καλύτερα. Δηλαδή, ο ήχος σου, Γιώργο, η άποψή σου, η ιδέα σου τέργεζε καλύτερα σε αυτό που είχαν στο κεφάλι τους. Άκουσε τώρα να δεις τι γίνεται. Ξέρεις πολύ καλά ότι με τον Ξαρχάκο κάτσε πολλά χρόνια, έμαθα πολλά πράγματα δίπλα του. Από τον Νταλάρα όμως έχω να λέω χίλια δυο πράγματα. Έχω γυρίσει όλο τον πλανήτη δεκάδες φορές. Έτσι. Εκείνος όμως που με δίδαξε και είναι και αγαπητός φίλος είναι ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, που η αλήθεια είναι εγώ ήμουν ένας ρόκερ όταν πήγα μαζί τους. Έτσι. Στο έχω ξαναπεί. Ναι. Τι θέλω εγώ ρωκά τώρα με αυτούς. Ναι. Και ο Χρήστος λοιπόν. Έχω παίξει 1000 τραγούδια στον Χρήστο, σαν μουσικό, σαν ντράμερ. Έχω παίξει στο όλο πάνω από 5000 τραγούδια. Είτε αυτά είναι Χατζηδάκης, Μπαλάντα Εστήσεων, είτε είναι Ξαρχάκος, είτε είναι. Στην Μπαλάντα των Εστήσεων εσύ παίζεις. Ναι, έτσι. Εγώ παίζω και στο. Και πού αλλού. Και το έλα σε μένα, ως ναι, όλος, ναι, ναι, ναι. Και στην πορνογραφία, τα κομμάτια σε όλα. Έτσι. Και τώρα μια που το θυμηθήκαμε είναι και μέρα που. Έχει γενέθλια αυτός ο τεράστιος μου καλλιτέχνης, ο Μαρίνος, ο Γιώργος. Να, ο Θεός να τον έχει καλά. Να τον έχει καλά. Το παιδί της Οδού Ονείρων, πάντα αγαπητός, μόνο μια φορά έτυχε που δούλεψε μαζί του. Απίστευτος συνεργάτης. Να είναι καλά, Γιώργο μου, χρόνια σου πολλά, να είσαι να καλά, πάντα γερός. Να είναι καλά, να είναι καλά. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, για τον Νταλάρα και για τον Χρήστο, στο Ξαρχάκο, παρόλα που έκατσα τόσα χρόνια. Εντάξει, πάντα υπήρχε καλό κλίμα. Πάντα υπήρχε καλό κλίμα, αλλά υπήρχε και μια απόσταση. Αλλά ο Χρήστος όμως είναι ένας άνθρωπος ψυχούλα. Δεν δίπλα, είναι. Δίπλα. Είναι. Βέβαια, ο Σταύρος, ο Ξαρχάκος, στον Σταύρο τον Ξαρχάκο, έχω ακούσει τις καλύτερες ρυθμικές αγωγές και αυτές που ακούσε ένα κομμάτι και. Ακούς τα κρουστά, ρε παιδί μου, ακούς τα ντραμς. Έχουν ρόλο. Τα ντραμς, ακούς, έχουν ρόλο τα. Πάντα η μουσική που παίζανε με τον Ξαρχάκο, ακόμη και τώρα είναι θηρία ανήμερα. Στον καιρό το δικό μου που παίζαμε, Καλατζής Δημήτρης, από τους καλύτερους τζαζίστες πιανίστες, Αχιλέας Γκουάστορ, Βασίλης Δρογκάρης, Ηρακλής Ζάκας, εγώ. Δηλαδή κάτι ορχήστρες μοναδικές. Μοναδικές. Ήταν κάποιες στιγμές η ΚΟΕΜ. Θυμάσαι την ΚΟΕΜ, Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, υπό τη διεύθυνση πάντα του Σταύρου, αλλά ερχόταν πολλοί συνθέτες, ο Σαββόπουλος, ο Δημητρίου, ο Θός Κορέστος, όλοι, πολλοί συνθέτες, ο Σπανός, ο Νικολόπουλος, ο Σαββόπουλος. Και τι ήθελες εσύ ένας ροκάς με τους λαϊκούς, ρε. Θα σου πω. Ναι. Είμαι με τον Βλάση τον Μπονάτσο, αυτός με πελώμα από εκεί, εγώ με τους Απτά ήταν ένα συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, με τις Μακεδονομάχους μάλλον. Και παίζουμε στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, κάτω στο υπόγειο. Τα γνωστά συγκροτήματα. Τα γνωστά συγκροτήματα. Που θα γινόταν επανάσταση, έρχεται, που λοιπόν, θα αλλάζαμε Βλάσης, τον κόσμο, ναι, που θα τον ανατρέπαμε, που ναι. Έρχεται λοιπόν τον Βλάση και μου λέει, ωραία φίλε, μου λέει, πολύ ωραία παίζεις, θες να έρθεις στην Αθήνα να παίξουμε παρέα. Όλα, του λέω, βεβαίως θέλω να έρθω. Και τελειώνει. Και σε κάποια στιγμή με παίρνει ένας φίλος, ο Γιάννης Εμβριώτης, καλή του ώρα, και μου λέει, σε ψάχνει ο Βλάσης ο Μπονάτσος. Άφησε και ένα τηλέφωνο. Τον παίρνω τηλέφωνο.
Έλα, μου λέει, ξεκινάμε πρόβες στην Αθηναία, στο Παπαργυρόπουλο εκεί στο υπόγειο. Βεβαίως έρχομαι. Φορτώνω ό,τι είχα και δεν είχα. Είχα πάρει και το 77 αυτό τώρα. Μόλις είχα αγοράσει το πρώτο γκολφ, ένα γκολφάκι, ένα φοβερό αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, φορτώνω τα πράγματά μου, τα τύμπανά μου όλα και τα λοιπά και κατεβαίνω. Πάμε λοιπόν, στείλουμε, ξεκινάμε. Τι κουβάλισες μαζί σου? Όλο το σετ μία ρότζα. Δεν μιλάω για τα υλικά, ρε φίλε, δεν μιλάω για τα ξύλα και τα. Τι άλλο πήρες μαζί σου? Κάτσε, με μπερδεύεις τώρα. Τι άλλο πήρα μαζί μου? Εκτός από τα τσιμπράγκαλα. Μα δεν είχα και τίποτα άλλο να πάρω, ρε. Ένα ζευγάρι παπούτσια. Δεν είχα και τίποτα άλλο. Όχι, εννοώ τις ιδέες, τον κόσμο των ιδεών. Ο κόσμος των ιδεών ήταν μοναδικός. Διότι ο Βλάσης μπορεί για πολλούς να μην ήταν σπουδαίος τραγουδιστής, αλλά ήταν ένα σπουδαίο παλικάρι. Είχε ιδέες. Να δείτε τι. Αφού μετάιζε με, πότεζε με, είχε υπό τη. Λοιπόν. Πήγαινε το βράδυ, νοιαζόταν τι θα κάνουν τα κορίτσια στη διδό του εκεί στο Κολωνάκι, αν έχουν δουλειά ή δεν έχουν δουλειά. Φοβερός. Πήγαινε και ρώτησε τα κορίτσια, πώς πάτε, τι γίνεται. Του λέω, ρε Βλάση, θα σε παραξηγήσουν. Όχι, ρε, μ' αγαπάνε, εγώ τις υποστηρίζω, μου λέει. Δηλαδή, τέτοια ψυχούλα είχε. Και κατεβαίνει ένα παιδί από τα Βρασνά, ας πούμε, κάτω και κατευθείαν μπαίνει, ας πούμε. Είχα μεγαλώσει Θεσσαλονίκη το σχολείο. Το δημοτικό έβγαλε σε στα κάθε περίπτωση, ακόμα και τότε η Θεσσαλονίκη δεν ήταν Αθήνα. Χωριό ήταν. Ενώ μετά η προχώρησε. Ήταν ένας δρόμος από τα Λαδάδικα τα σημερινά μέχρι τη Χάνθ. Τον περπατούσαμε 190.000 φορές την ημέρα. Και λέγαμε «Γεια σου Καρδάση, γεια σου Καρδάση». Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποιούσαμε πιτσιρικάδες στη Θεσσαλονίκη. Ναι, θέλω να πω ότι μετά προχώρησε η Θεσσαλονίκη τόσο μπροστά μουσικά και υπερσκέλισε και την Αθήνα. Λοιπόν, αφού θέλεις έτσι, είχε τον Νικόλα, τον Παπάζογλου, είχε τον Πασχάλη, είχε τον Γιάννη τον Ιμβριώτη. Όχι, εγώ ήταν ο Κώστας Ολιακόπουλος τότε. Αυτοί είναι μετέπειτα, τους γνωρίσαν αυτοί που σου λέει ο Νίκος, ο Πυρίλης, ο Κασάρας, ο Σπόρος, ο Κουτσοτόλης, ο Άλκης, ο Καγκαλιάκος, ο Πασχάλης, αυτοί που είχαν τη Ολυμπία. Αυτοί ήταν πρωτοπόροι. Ναι, αλλά δεν ακουγότανε τότε η Θεσσαλονίκη όσο ακουγότανε. Δεν ακουγότανε γιατί δεν είχε ραδιόφωνο. Εκ των υστέρων έγινε το ραδιόφωνο, πόσο μάλλον τηλεόραση δεν υπήρχε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν δεν βοηθούσαν τα παιδιά. Εμείς είχαμε δεκάδες χιλιάδες συγκροτηματάκια κάθε εβδομάδα και καινούριο. Ναι, αλλά ποιος, ρε Γιώργο, κανένας δεν υποστήριζε. Ήρθα στην σε Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι φεύγει ένα παιδί από την επαρχία και έρχεται, ας πούμε, στα σαλόνια της Αθήνας. Καταρχάς. Δεν υπάρχει. Καταρχάς θα σου πω, μου λέει ο Σαράτης ο Κασάρας, καλή του ώρα, αν μας ακούει κιόλας. Σπουδαίος, μάλιστα τεράστιος. Τι πιάνει. Ήταν και ο Δουβής τότε. Ήτανε... Ναι, ο Μάρκος, βεβαίως. Ναι. Αυτός με έβαλε στρατιωτική μουσική. Αυτός και ο Ιπποκράτης, ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης. Ναι. Αυτοί οι δυο μου δώσαν ειδικότητα τυφεκιοφόρος εκτελεστής μουσικών οργάνων. Άκου ειδικότητα που είχα στο στρατό. Και είχα και ένα διοικητή στη μουσική, Μπουραντάνης Μίμης. Θεός. Θεός χωρίστον. Έτσι, κατεβαίνω στην Αθήνα λοιπόν. Μου λέει ο Κασαράς, θα προσέχεις στην Αθήνα, μου λέει. Είναι θηρία, είναι λαβρανέοι, είναι, ξέρω εγώ, παιδιά που και παίζουν. Και όχι άδικα. Και όχι άδικα. Που είχα την τύχη να παίξω μετά και με τον Γεράσιμο και με τον Νίκο. Έτσι. Μάλιστα ο Νίκος με κάλεσε στην Αγία Μαρίνα κάτω εκεί στο Σούνιο και μου λέει, για παίξε να σε ακούσω. Μου λέει, μια μπόσα νόβα. Το φαΐ μου, εντάξει, παίζω. Καλά. Παίξε μου και εκείνο, παίξε μου και ένα ζεμπέικο τώρα. Τι ζεμπέικο? Τέλος πάντων μου λέει, θα την πάρεις τη δουλειά. Και ήταν Μοσχολίου, Βοσκόπουλος, Μητσιάς. Κάτι γίνεται και μετανιώνει ο Βοσκόπουλος και την εργοδοσία την είχε ο Χρυσοσπάθης, ένας άνθρωπος που πουλούσε χρυσάφι. Ξέρω και το όνομά του. Και είναι Χριστούγεννα και λέει ο Λαβράνος ο Νίκος, τόσο χωρέστανα, να πάτε να πληρωθείτε από το Χρυσοσπάθη ό,τι συμβόλαιο έχετε υπογράψει. Και εγώ τότε είχα υπογράψει, έπαιρνα 3,5 χιλιάρικα και υπέγραψα με 2,5. Και πήγα και πήρα 260 χιλιάρικα. Και μόλις πήγα σπίτι και τα είδε η γυναίκα μου, λέει πώς, τι έγινε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα σιγά σιγά και έρχεται όμως τώρα ο συναγωνισμός. Η μελέτη, τα κλάματα. Αυτό λέω. Ότι δεν φτάνω. Και πώς περνάς ξαφνικά από
βέβαια από τις πρώτες τάξεις των μουσικών, έτσι, πρωτοκλασάτοι όλοι αυτοί, τέρατα, έτσι, τέρατα, δεν συζητάμε. Τώρα τι να πεις για τον Γεράσιμο τον Λαβράνο, ας πούμε, από τους λίγους τζαζίστες που περάσαν. Πώς περνάς από εκείνη την λαϊκή μουσική, την λαϊκή με την καλή έννοια, με την έννοια του λαού της μουσικής, στην αρχαία μουσική? Τι είναι το κλικ? Το έχω από τον πατέρα μου, Γιώργο. Ο πατέρας μου, τόσες φορές τον ήταν ένας φιλοσοφημένος, σοφός άνθρωπος και ειρηνούσε τον Ποσειδώνα από τα Στάγερα μέχρι την Αφίπολη, με είχε μια βαρκούλα. Και επειδή ψαράς της καγιάς ώρας, καλή του ώρα τέλος πάντων, φοβότανε και είχαν ένα σκηνί δεμένο από την παραλία, ένας τους κρατούσε για να μην τους πάρει ο Θεός. Έτσι. Αλλά ρίχναν δικτάκια, βγάζαν ψαράκια κτλ. Γιατί τα χωράφια μας ήταν εκεί μπροστά στη θάλασσα. Έτσι. Και πάντα μου έλεγε, άκου να δεις τι μου έλεγε συνέχεια. Εδώ μου λέει, εδώ ο Θεός Αριστοτέλης. Μπορεί να πήγαινε και σχολείο εδώ, μου λέει. Στην Ολυμπιάδα τη σημερινή, που είναι τα αρχαία Στάγερα. Έτσι, πολύ σοβαρό. Εδώ μου λέει, είναι η πριγκίπισσα. Ποια πριγκίπισσα, ρε μπαμπά, του λέγα. Η Ροξάνη. Ποια Ροξάνη, ρε μπαμπά, τι είναι η Ροξάνη? Η Ροξάνη, η Στάτηρα και η Βασίνη είναι οι τρεις γυναίκες που αγάπησε ο Αλέξανδρος και τις ερωτεύτηκε και τις πήρε και οι γυναίκες, τις παντρεύτηκε. Τώρα, αν σου λέω πατέρα σου έτσι. Για ένα παιδάκι τώρα. Για ένα παιδάκι 7-8 χρονών. Τώρα. Και είχε και δύο μπετονιές, χαρακτηριστικό, και μου λέγε, άμα τις δεις και κουνιούνται τράβα, έχει σπαράκι. Είχε σπάρους χιλιάδες. Ήταν και ο Ρίχιος ο ποταμός εκεί μπροστά. Γιώργο, τι να σου πω. Οπότε μετά μου λέγε, ο Κέκρομπας. Πώς πήγε στον Κέκρομπα τώρα? Πώς πήγε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έχω οικονομήσει 2-3 δικά του βιβλία πολύ σπουδαία. Τον Αγαμέμνονα, τους Χοηφόρους και τους Ευμένιδες. Ναι, ναι. Ο Ψαράς. Ναι, ο Ψαράς. Ο Χωρικός. Ο Χωρικός. Ο οποίος πατέρας μου όμως είχε τελειώσει το σχολαρχείο. Α, έτσι πες μου. Έκανε στη Μακρόνηση ο Έρμος, να πούμε, εξορία. Ήταν άνθρωπος της φιλοσοφίας, έτσι. Η μάνα μου του έλεγε, σήκω, φύγε. Αυτός ήταν όλη μέρα με ένα βιβλίο. Η μάνα σου μου λέει, δεν καταλαβαίνει τα γράμματα. Δεν πειράζει, ρε παπά, του έλεγε. Μήπως εγώ καταλάβαινα? Έρχεται λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, κάνει τον κύκλο του Γιώργου, περνάνε τα 40 χρόνια και μόλις γίνουν 50 χρονών, μου τη βαράει κατά κούτελα η φιλοσοφία και το διάβασμα. Έχω μια βιβλιοθήκη τότε με 100 βιβλία, σήμερα έχουμε 2.000 βιβλία, τα οποία τα διάβαζα, δεν τα έπαιρνα για να τα έχω τα βιβλία στο σπίτι. Ναι, πάντως 50 χρονών ήσουν ακόμα μάχημος, ήσουν ακόμα μέσα στη νύχτα, ήσουν ακόμα πρώτο όνομα. Δούλευα, ήμουν με τον Ξεργάκο. Ναι, και δούλευα και η μελέτη. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά, μόλις πηγαίναμε σε κανένα τόπο, σε κανένα εξωτερικό ή στην Κύπρο και τα λοιπά, τα βράδια στα συμπόσια, λοιπόν μου λέει ο Ξαρχάκος, Γιάννη, πες μας τώρα, ποιος ήρθε πρώτος στη Σαλαμίνα εδώ? Του λέω, μα εδώ ο αδερφός του Έαντα, του λέω. Ο Τεύκρος. Το 1200 ποιος άλλος, του λέω. Αυτός έφυγε από εκεί απέναντι και επειδή ο πατέρας ο Έαντας τον έδιωξε άρον-άρον, αφού δεν αντιστάθηκε στο θάνατο του Έαντα, έτσι, αυτόν ξέρω. Οι Κύπροι, αυτός, ναι, μετά ο Σόλωνας είναι το 800, ο Σόλωνας είναι το 600, το 580 τους λέω ακριβώς, την ακριβή ημερομηνία. Και μου λέει, πώς θυμόσαστε, μου λέει, τόσες ημερομηνίες? Χάρισμα. Όταν ξεκινάς τις πρώτες σου αναδυφίσεις στην αρχαία ελληνική μουσική και αρχίσεις και βλέπεις τα πρώτα πράγματα από τις ρίζες αυτών που έπαιζε τόσα χρόνια. Θα σου πω, κύριε Τι Γιώργο. Γίνεται εκεί τώρα μέσα σου? Κύριε Λες, Γιώργο. Αμάν, έπαιζα Ευρυπίδη, έπαιζα Εσχύλο τόσα χρόνια και εγώ δεν ήξερα, νόμιζα ότι παίζω, ξέρω εγώ... Το ήξερα, απλά δεν ήξερα γιατί δεν το εφάρμοζα. Άκουσε με. Ο Σόλων Μιχαηλίδης, ο αυτός ο Θεός... Όποιος δεν έχει το βιβλίο του Σόλωνος Μιχαηλίδης στο σπίτι του, δεν μπορεί να πει, μουσικός εννοώ, ότι ξέρει μουσική. Άκου τώρα όμως. Αυτός είναι ο δάσκαλος του Σαράντι, του Κασάρα. Ναι. Εγώ μικρός με το Σαράντι με έπαιρνε και έβλεπα την κυρία Καλλιόπη, τη γυναίκα του και τον κύριο Σόλωνα. Και μάλιστα κρυβόμασταν για να μην τον δει και δεν είχε παιδιά ο Έρμος, ήταν... Τέλος πάντων, δεν είχαν παιδιά, ήταν μια θαυμάσια άνθρωποι και οι δύο. Και είχα την τύχη, αλλά εγώ όμως ο Αδαής, δεν γνωρίζω το κύρος και το μεγαλείο του ανθρώπου. Πού να το γνωρίσω, 14 χρονών παιδί, 15, που ο νους μου ήταν συνέχεια. Όχι εκείνος ο Ντράμερ, όχι αυτός, όχι Χέντριξ, όχι Χάρβεϊ Μάντελ,
Όχι ο Μπέκ. Ναι, ο Μπέκ όμως είναι Εγγλέζος και ξέρω εγώ. Χίλια δυο τέτοια, έτσι. Και το μεγαλύτερο είναι που γνωρίζω το θρασύμβουλο Γεωργιάδη. Άλλο θηρίο. Στο Μόναχο. Στο Μόναχο γνωρίζω το 79. Το 80 πέθανε μετά. Έτσι, και η γυναίκα του τσεμπαλίστρια, ένα θηρίο. Πρίτανης λοιπόν στο... Πρίτανης του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Του Μονάχου και έρχεται και διδάσκει, κυρία Μαρία και κυρία Βίκη, ρυθμική αισθητική στο Οδείο Αθηνών, παρακαλώ. Λοιπόν, με τέτοιες περγαμηνές θα ζήλευε και ο Θεός. Τι να σου πω, Γιώργο, δηλαδή μόλις κατάλαβα και ένιωσα με ποιους ανθρώπους είχα την τύχη να μιλήσω, να με περιθάλψουν και να με, με συνετίσουν, τέλος πάντων. Πάλι στο Σαράντι το φίλο. Και αφού τελειώνει αυτό και με το Βλάση παίξουμε ένα μήνα και κλείνει το μαγαζί, δεν δούλεψε. Με παίρνει τηλέφωνο Σαράντι και μου λέει Αλεξανδράκης, Γαλινέα, Φωτόπουλος, Ηλιόπουλος, ξέρω εγώ, θέατρο Ακροπόλ, παίζουμε. Πότε παίζουμε Σαράντι? Μεθαύριο. Μεθαύριο πώς, εγώ δουλεύω Σαλονίκη. Πάρτα, μάζεψε τα και κατέβα. Και κατεβαίνω. Τι εποχές, ρε παιδί. Και κατεβαίνω 78-79 και κατεβαίνω και η παράσταση σκίζει αυτό το έργο. Μερικοί το προτιμούν και αυτό. My heart belongs his daddy και όλο τζαρ κομμάτια μέσα. Φοβερό πράγμα, ένα φοβερό πράγμα. Και έρχεται η ώρα να παντρευτώ και μου λέει ο αείμνηστος ο... κόλλησα στο όνομά του. Έλα, Θεέ και Κύριε. Με τη Γαλινέα, πες τον. Ο Αλεξανδράκης. Πού πας, ρε καημένε, να παντρευτείς, μου λέει. Μα και αυτός είχε κάνει 3-4 γάμους. Παίζω στο Ακροπόλ, παίρνω το πρωί το αεροπλάνο, πάω στη Θεσσαλονίκη, με περιμένει αυτοκίνητο, παίρνω το αυτοκίνητο, παίρνω από τα Βροσνά, παίρνω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, πάω στην Καβάλα, παντρεύουμε, παίρνω τη γυναίκα μου, τον πατέρα μου και τη μάνα, τους αφήνω στο χωριό στα Βροσνά, γυρίζω στην Αθήνα και το βράδυ παίζω ξανά στο θέατρο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ τα έκανα. Ναι, δεν μου απάντησες όμως. Όταν αντιλαμβάνεσαι τόσο καιρό, δεν παίζεις Beatles, δεν παίζεις Rolling Stones, δεν παίζεις αυτά που νόμιζες ότι παίζεις, αλλά παίζεις τις ρυθμικές αγωγές του Εσχύλου και του Ευρυπίδη. Και τι γίνεται μέσα? Μόλις το κατάλαβα καιρό, καταρχάς, στον Ταλάρα είχα αυτή την πολυρυθμικότητα, χωρίς να ξέρω, όπως λες και εσύ, χωρίς να υπολογίζω ότι στο μέλλον θα κάνω αυτό το πράγμα με πάθος. Γιατί Μαρκόπουλος, τα λόγια για τα χρόνια. Ας πούμε, πολυρυθμία. Σαββόπουλος, όπου παίζω και εγώ και στις τραπεζάκια έξω και στο Ολυμπιακό στάδιο και. Ας κρατήσουν και κάνεις τη γέφυρα. Η πολυρυθμία στο μεγαλείο της. Έτσι. Από εκεί λοιπόν αρχίζω να ερευνώ πού πηγάζει όλο αυτό το πράγμα, πού είναι η πηγή. Και βρίσκω την αρχαία ελληνική σημειογραφία. Αρχίζω από διάφορους ερευνητές, αλλά πέφτω στον Αριστοτέλη. Άμα τι έπαιξε. Ναι, ναι. Άμα, και πέφτει στα χέρια μου πρώτα απ' όλα το περιποιητική έργο. Αχ, έτσι, καλά, όπου, ναι, αλλά με συγκουτρί, κακριδί και με θηρία τέτοια. Έτσι. Και κολλάω. Το έγραφες εδώ, στο μέτωπο, ναι. Το έχεις, έτσι, το έχεις, το μαγνήτη τον είχες. Περί αρμονίας και ρυθμών, στα προβλήματα μετά. Πέφτω στα προβλήματα. Πέφτω περί ρητορικής πρέπει και λέω, άρχισα και έβλεπα, ας πούμε, τους ρήτορες. Πήρα τον Εσχήνη, πήρα που ήταν και Μακεδονόφιλος και τα λοιπά, γιατί ο Δημοσθένης ο δικός μας, πήρα τον Ισοκράτη, πανηγυρικός. Δηλαδή άρχισα μετά και μπήκα και στα μάτια. Και έβλεπε τα μέτρα τους. Ναι, το πώς χωρίζα την πρόταση. Ειδικά στην... Πάμε. Θα τα μας τα πεις τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον Γιάννη τον Χατζή. Η μουσική είναι μία. Δεν υπάρχει αρχαία μουσική, σύγχρονη μουσική, αυριανή μουσική, προχθεσινή μουσική. Η μουσική είναι μία.
Είναι μία και είναι ενιαία, όπως και η ελληνική γλώσσα είναι μία. Δεν υπάρχουν αρχαία ελληνικά και σύγχρονα ελληνικά. Είναι μία. Ο πολιτισμός μας είναι διαχρονικός. Είναι συνεχής, αλλάζει, δεν είναι γραμμική εξέλιξη κανενός πολιτισμού. Τίποτα δεν είναι γραμμικό στον κόσμο, αλλά πολύ περισσότερο οι τέχνες. Και μην ακούτε κάτι και του δίνετε ταμπέλες. Φύγετε από τα κουτάκια σας, φύγετε από τις ταμπέλες, φύγετε από τις επιγραφές, φύγετε από τις ονοματοδοσίες, φύγετε από αυτά που σας έχουν, από τις ορολογίες που σας έχουν πει ότι είναι έτσι, για να δείχνουν κάποιοι ότι ξέρουν κάτι περισσότερο από εσάς και εσείς να αισθάνεστε δέος απέναντι σε αυτό που δεν γνωρίζετε. Δείτε τα πράγματα και ονομάστε τα με το πώς τα αισθάνεστε και όχι με ταμπέλες. Εδώ λοιπόν ακούσατε προηγουμένως από το Γιάννη το Χατζή έναν αυτοσχεδιασμό στην αρχαία κιθάρα εδώ πέρα που πέρασε από μελωδίες που μπορεί να έρχονται από το υπερπέραν να φτάνουν στο σήμερα του Χατζηδάκη, να γυρνάνε στο πιο σήμερα μελωδίες του ίδιου του Γιάννη του Χατζή και να ξαναπηγαίνουν δεν ξέρω και εγώ που πίσω και να χάνονται στις 7 στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτά τα πράγματα είναι ένα χωροχρονικό συνεχές. Δεν είναι τίποτα μόνο του. Δεν είναι τίποτα στο σύμπαν. Είναι όλα ένα. Αν αρχίσετε να διαχωρίζετε και να ψάχνετε να βρείτε μικρά κομμάτια για να εστιάσετε την προσοχή σας και να αποκτήσετε γνωστικό ενδιαφέρον, τότε το μόνο που θα κάνετε είναι μια τρύπα στο νερό. Τα πάντα είναι ένα. Δεν μπορεί κανείς να είναι κάτι αν δεν γνωρίζει από όλες τις τέχνες πράγματα και αν δεν ακουμπάει όλη τη γνώση. Αν δεν έχει δηλαδή γνώση του μεγάλου παράθυρου και όχι της μικρής χαριμάδας. Φανταστείτε το, για να κοιτάτε τον κόσμο από μια μικρή χαραμάδα, τι θα δείτε απ' έξω? Ένα στάχι. Αν όμως ανοίξει ένα μεγάλο παράθυρο μπροστά σας, θα δείτε και την παραλία, θα δείτε και το βουνό απέναντι, θα δείτε και το νησί, θα δείτε και τα πάντα. Είναι έτσι, Γιάννη μου, ή δεν είναι? Γιώργο, καταρχάς πρέπει να πω ότι είσαι ένας σπουδαίος ρητοράς και είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι φίλος μου. Ειλικρινά, μα το στόχο ξαναπεί. Έτσι. Δεν είναι, είναι σπουδαίο πράγμα να μπορείς να εκφράζεις τις σκέψεις και ο απέναντί σου να σε καταλαβαίνει, να σε νιώθει και μόνο από την κίνηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, σε ευχαριστώ ειλικρινά για τη γνωριμία μας γενικότερα, για τα πράγματα που έχουμε κάνει, έστω τα λίγα πράγματα που έχουμε κάνει μαζί. Αλλά πολλά τώρα... είναι, αλλά τέλος πάντων. Θα μπορούσες ποτέ, αν δεν είχες αυτό το εύρος των συνεργασιών που είχες, των συνεργατών που είχες, το εύρος των κρουστών μουσικών οργάνων που μπορείς να παίζεις. Δεν παίζεις ένα κρουστό, δεν παίζεις δύο κούλες και σταματάς. Ναι, δεν παίζεις μια κλακέτα και σταματάς. Δεν παίζεις ένα drum που το drums είναι... Το set, να μιλήσουμε λίγο για το set. Το set. Λέει ο Αριστόξενος, το μιλάει για ρυθμό και για ρυθμιζούμενα. Όχι, άκου τώρα. Ναι. Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο, γραμμένο στον Αριστόξενο. Λέει λοιπόν, τι εστί ρυθμός και τι ρυθμιζόμενο. Ρυθμός είναι η κίνηση. Ένα. Δύο, η σταθερή κίνηση. Έτσι. Παίξε μου τεταρτάκια. Δύο, τρία. Άκου πώς θα ρυθμίσω εγώ τα τέταρτά σου. Το κλάσμα κάνεις. Ναι, ρυθμίζω λοιπόν. Και θυμάμαι μάλιστα, το κάνει αρκετές φορές ο Νταλάρος αυτό το πράγμα. Τα τραγούδια τα έδινε άλλη μελωδία, χωρίς να προσβάλλει το όλο, και άλλη ρυθμική αγωγή. Να παίζε τις μελωδίες του και τραγουδούσε το Αχελιδόνι μου, ξέρω εγώ. Έτσι, δηλαδή ήταν από τότε και αυτός δεν ήξερε ότι ήταν ρυθμός και ρυθμιζόμενο ή μονοσήμαντο και πολυσήμαντο, ας το πούμε και έτσι. Ναι, αλλά κουβαλάει. Ναι, κουβαλάει, είναι επειδή κουβαλάει, επειδή είναι θηρίο ανήμερο. Γιώργο, πόσο τον ευχαριστώ δημόσια, θέλω να το λέω συνέχεια. Γύρισα όλο τον πλανήτη 10 φορές μαζί του. Τι Αμερικές, τι Αυστραλίες, τι Ρωσίες. Και κάθε φορά αυτό είναι. Και κάθε φορά, ενώ θα έλεγες ότι εντάξει ρε φίλε, βαρέθηκα το αχελιδόν μου, πόσες φορές θα το κάνεις πρόβα? 50 φορές, αλλά πώς το παίζαμε κάθε φορά. Αυτό, τώρα θέλω να μιλήσω για τον άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο σεμνός, τόσο πολυτάλαντος. Πώς είναι δυνατόν να θυμάται ρε Γιώργο 5.000 τραγούδια απ' έξω? Είναι φοβερό. Ο μουσικός, εγώ που είμαι μουσικός και θα έπρεπε να θυμάμαι 15.000 τραγούδια, έχω ένα χαρτί να με βοηθάει, μια πάρτι πάντα. Αυτός έχει μια κιθάρα ή ένα λαούτο, ένα ούτι ή ένα μπουζούκι στο χέρι και θυμάται 200.000 σμπυρινέικα, δεν ξέρω τι, το ρεπερτόριο το δικό του που είναι, τι να πω, είναι τεράστιο. Ο άμος της θάλασσας.
Πώς τα θυμάται αυτός ο άνθρωπος, είναι μεγάλη φυσιογνωμία. Γιώργο, έχω δει το Madison Square Garden 9 μέρες να είναι sold out. Το Madison Square Garden, μόνο οι Rolling Stones το γεμίζουν 9 μέρες sold out. Τι να σου πω. Και αυτά τα ντοκουμέντα υπάρχουν, βίντεο που κυκλοφορούν, έτσι, ναι, ναι, δεν είναι το... φαντασιώσεις. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι το μεγαλείο της μουσικής είναι ότι μπορείς να παίζεις τα ίδια πράγματα κάθε μέρα με διαφορετικό τρόπο. Τρόπο. Με διαφορετικά κλάσματα. Θα σου πω γιατί. Με διαφορετικούς φθόγκους. Ναι. Άκουσέ με τώρα. Όταν είσαι με τον Θοδωράκη, καλή ώρα καθόμαστε έτσι. Είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη, πρώτη συναυλία που παίζω με τον Θοδωράκη, πάλι ο Κασάρας βέβαια είναι αυτός που με παίρνει πάντα. Έτσι. Είναι ο μαέστρος μου. Και αφού ενθουσιάστηκε το γήπεδο του Άρη, φύσκα, χαμός, το 75 ήταν, 76, κάτι τέτοιο. Χαμός, κόσμος, να πατάει ένας τον άλλον. Ερχόταν γνωστοί μου, η μάνα, ο πατέρας μου και μου λένε πού παίζεις, με ποιος είσαι. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν άρχισα να λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Όπου το βράδυ κάθεται και μου λέει, για να μην φύγεις, κάτσουμε στο Ηλέκτρα Παλάς εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Και μου λέει τώρα, άρχισε να μου λέει στο στρατό λοιπόν. Αρχίζει τις ιστορίες ο Μίκης, ναι, που, ναι, δεν, ναι, τελειώνει, που δεν τελειώνει ποτέ. Δεν στο τελειώνει. Στρατό λοιπόν έλεγα ότι είμαι ανεψιός του παπάγου και περνούσα πάρα πολύ ωραία. Έτσι, μετά έρχεται, παίζουμε με τον Επιτάφιο, με το Σταύρο, με τον Ξαρχάκο, σε διασκευή του Ξαρχάκου. Φοβερή, το παίξαμε στο Ηρώδιο, υπάρχει και αυτό, είναι φοβερή η παράσταση. Φοβερή η παράσταση. Και του λέω, μαέστρο, θυμάσαι τότε. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, του λέω εγώ να ξέρεις έτσι ή αλλιώς είμαι δικός παιδί. Και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Σου λέει είναι με το Σταύρο και λέει ότι είναι δικό μου παιδί. Αλλά αυτό το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Το παιδιάστικο μεγαλείο. Ναι, ξέρεις, το παιδιάστικο μεγαλείο. Που ο Ξαρχάκος είχε άλλα χαρίσματα, ρε παιδί μου. Είχε η αυστηρότητά του ή η οντότητά του παρόλο που. Λοιπόν, ήταν όμως θηρίο ανήμερο, έτσι. Εδώ. Έχετε να κάνει βέβαια στην όλη αυτή η ιστορία, στη μαγεία της μουσικής, έχει να κάνει και το, εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ, είναι ευλογημένος αυτός ο τόπος που ξεκινάς από τη Θεσσαλονίκη να κατέβεις Αθήνα και μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου σου βλέπεις χιλιάδες τοπία, χιλιάδες πράσινα, χιλιάδες καφέ, χιλιάδες μπλε, χιλιάδες κόκκινα, χιλιάδες κίτρινα, βλέπεις βουνά, γκρεμούς, καταράχτες, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, βλέπεις, δηλαδή, αυτό το χαοτικό που βλέπεις μέσα σε 100 χιλιόμετρα, που σε άλλες χώρες πηγαίνεις και είναι ίδιο το τοπίο. Αυτό το χαοτικό λοιπόν που αντιλαμβάνεσαι στο ελληνικό τοπίο, το έχουν μετακυλήσει οι Έλληνες συνθέτες στις μουσικές τους. Και βλέπεις ότι κανένας δεν είναι μουντρούχος, μονοκόμματος, ρε παιδί μου, βαριεστήλος. Να τον ακούσεις 5 φορές και να πεις, εντάξει, το έχουμε ακούσει, ρε φίλε, πες μας κάτι άλλο. Οι Έλληνες μουσικοί, σήμερα δεν ξέρω, λίγο τα πράγματα έχουν δυσκολέψει με τα καινούργια παιδιά. Δυσκολέψει δηλαδή λόγω των καταστάσεων, έτσι. Με τις αρρώστιες, με τα οικονομικά, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Εμείς, εγώ όταν ήμουν 17 χρονών παιδί αμούστακο, ζητούσα την Ευρώπη. Πήγα στην Αγγλία, έκατσα στην Ολλανδία, έκατσα στη Γερμανία, αυτά δεν τα έχω πει ποτέ, για να μάθω. Να παίζω, όχι να μάθω, να παίξω ροκ, ήθελα να παίξω, έτσι, είχα ορμή μέσα μου, είχα πάθος. Έφευγα από Θεσσαλονίκη και έλεγα πάω στο Μόναχο, με περιμένει φίλος και μετά θα πάω στο Κίνιγκ Βίντερ. Ή μετά θα πάω στο Ρόζεμπλαντ ή μετά θα πάω στη Φραγκφούρτη ή στο... Και όλα αυτά, είχα τον Πυρίλη ένα φίλο ο οποίος τραμπέρα, αλλά εκεί ασχολήθηκε με τα χρυσαφικά και τέτοια, είχε τέτοιες επιχειρήσεις. Όπου με βοηθούσε, μου δίνε τα τύμπανά του, πήγαινε στην Ολλανδία. Πήγαινα κάθε Σάββατο στο Ρότερνταμ, κάθε Κυριακή πήγαινα στην Ουτρέχτη. Έτσι και έπαιζα, να πούμε, με ένα Γερμανό κιθαρίστα και ένα Ολλανδό και μια Αγγλίδα πιανίστα, την Τέζη. Όπου και με αυτούς ήρθα και στη Ρόδο, το 79, το 80, το 81, δηλαδή. Αλλά τι να σου πω, ρε παιδί μου, είχα πάθος για τη μουσική, αγάπη για τη μουσική. Και δεν σου κρύβω, όταν εμείς τολμήσαμε να κατεβούμε από το κυβερνείο, από πάνω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης προς την Τσιμισκή. Δεν τολμούσαμε, ήταν τα θηρία εκεί, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, Αντώνης Βαρσαμούδης, Χρήστος Κύλιας, Χρήστος Σόκος, Μάκης Σόκος Απτάι, δηλαδή Βασίλης Παπαβασιλείου, Άιντολς Ολύμπιας.
Πού να τολμήσεις να κατέβεις στη Τσιμισκή, σε τρώγανε. Όχι σε τρώγανε. Και σιγά σιγά μπήκα σε αυτή, μπήκα σε αυτό το κόλπο, μπήκα σε αυτή την παρέα. Και ο Κασάρας πάντα καλύτερα μου λέγε «Μελέτα, μελέτα». Ξέχασα να πω για έναν άλλο σπουδαίο Θεσσαλονικιό, τον Νίκο τον Αστρινίδη. Πάρα πολύ σπουδαίο, τον αφήσαμε απ' έξω και έπρεπε να το πούμε. Ναι, και προσωπικά δεν το γνώρισα εγώ, αλλά ξέρω ότι είναι. Κλασική ναι. γραφή κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Θεσσαλονίκη έχει και δώσει και γραφή στο ρεμπέτικο. Με σπουδαία... Δικαίωμα, δικαίωμα τώρα που το είπες. Είμαι λοιπόν 17 χρονών, ροκάκιας, μπατήρης και μου λένε βρήκαμε μια δουλειά να πάω να δουλέψεις σε λαϊκά. Όχι. Πρόδρομος Τσαουσάκης και Μαριό τραγουδίστρια και έπεσε και ακορντεόν. Πες μου τέτοια. Η Μαριό λοιπόν, ο πατέρας της ήταν ντράμερ και ήξερε το ζεμπέκικο να το παίζει το μασούσε. Έλα εδώ ρε γεγέ, εγώ μου λέει θα σε μάθω. Γεγέ σε λέει. Ναι γεγέ. Έλα και Μαριό εδώ μιλάμε για ήθος και ο Τάκης ο άντρας της, μιλάμε για τι να σου πω, αγαπητοί άνθρωποι. Έτσι. Πες μου τώρα, υπάρχει πιο ροκ από τον Τζαουσάκη τώρα? Αν μου βρεις πιο ροκ τραγουδιστή από τον πρόδρομο, ας πούμε. Άκου να γελάσεις όμως. Τώρα θα γελάσετε. Με παίρνει η Μαριό, με υποδεικνύει πώς να παίξω, αλλά αυτός ήταν ο Θεός. BB King. Πού να τον συνοδεύσω εγώ τώρα αυτόν? Γυρνούσε έφτιανε, πάρτε τον αυτόν από εδώ, ρε. Πάρτε τον αυτόν από εδώ, δεν ξέρει να βαράει. Αυτός βαράει στο καραγκιόζι στο γάμο. Έτσι. Έλεγε η Μαριό, άστον να λέει, μου λέει, αυτός είναι, έχει πιει και δεν ξέρει τι λέει, μου λέει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αλλά ήταν το πάλκο στιβαρό και να βλέπεις τους μπουζουξίδες για να ακούς και ένας άλλος. Ήτανε σούζα όταν μιλούσε αυτός. Και εκ των υστέρων μαθαίνω, αφού παίζω σε δίσκους του Καζατζίδη, μαθαίνω τον Καζατζίδη, ότι μου λέει, έπαιξες με αυτόν τον άνθρωπο, να σε ασπαστώ, μου λέει. Έλα ρε. Πρέπει να πω για την ιστορία ότι παίζω πάνω από 70 τραγούδια του Καζατζίδη. Ναι. Στα τελευταία του, γιατί έπαιξα στο Βραδιάζι, στο Ό,τι δεν είπα και στα Ποντιακά. Χρήστος βέβαια, Νικολόπουλος ενορχιστρώσεις και μαζέματα. Και Γιώργο, είναι ένα γεγονός εκπληκτικό. Έχω έναν εργάτη στο Γκολφάκι και πάω να πληρωθώ από το Βραδιάζι. Μόλις φτάνω, ο Καϊάφας είχαν τα γραφεία κάτω εκεί στην Ποσειδώνα. Αλίμου. Μπράβο Γιώργο. Με το σκαλοπατάκι. Ανεβαίνω λοιπόν το πρώτο σκαλοπατάκι. Εσείς τι είσαστε, μου λέει. Λέω μουσικός. Παίρνα πάνω. Λέω πάνω θα περάσω να πληρωθώ. Ήρθα. Όχι, μου λέει, παίρνα πάνω. Περνάω πάνω, βλέπω τον Χαψιάδη, τον Καζατζίδη και τον Καϊάφα. Φύρε καλό το παλικάρι. Μου λέει, εσύ εδώ τι θέλεις. Εγώ ήρθα να πληρωθώ. Κατηγορήσανε τον Καϊάφα και τον Καζατζίδη ότι έχουν ναρκωτικά μέσα στην εταιρεία, στην EMI, την εταιρεία αυτή. Και έδωσε εντολή ο Παπαθεμελής να ψάξουν το Μέγαρο, να ψάξουν τι κτλ. Και με μπουζουριάζουν και εμένα στο ίδιο δωμάτιο με τον Χαψιάδη, με τον Καζατζίδη. Εκεί Γιώργο, είπαμε 1002 πράγματα. Μόνο εγώ και ο Θεός τα ξέρει τώρα. Πεθάνανε όλοι οι μάρτυρες. Έτσι, δεν θα πω τίποτα, δεν θα σχολιάσω γιατί υπόθηκε. Άλλη μια κατραπακιά κατά του Στέλιου που έβαλε το σύστημα επάνω και να το σταματήσει να. Υποθήκανε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα όμως δεν είναι και πρέπει και δεν είναι και σωστό εγώ. Άστο, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι και δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει, όλοι. Όχι, δεν υπάρχει και λόγος. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν ότι όλοι μας, τα νιάτα μας, είχαμε πρότυπα τους Beatles, τους Rolling Stones, τους Pink Floyd, ξέρω εγώ, και τους Dire Straits, ξέρω εγώ και όλα αυτά, ώσπου ακούσαμε πρόδρομο Τσαουσάκη, ναι. Ώσπου ακούσαμε Στέλιο Καζατζίδη, ναι, 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 ώσπου ακούσαμε Σταμάτη Κόκοτα, ώσπου ακούσαμε Πάνο Γαβαλά, ναι, ναι. Ώσπου κατάλαβες τι να πω, έτσι. Σαφέστατα. Και λες, όπα, αυτή η τύπη, μπιδικότσι. Και ναι, λέγες, όπα, ναι, ναι. Αυτή η τύπη είναι ροκ. Ναι, ναι, ναι. Ο τρόπος που έβγαινε, ο Στράτος Διονυσίου. Πω, τι λες τώρα. Ο τρόπος που βγαίνανε πάνω, έλεγες, αν τους είχε δοθεί ένα μαρακανά αυτοί οι άνθρωποι, θα ούρλιαζαν από κάτω. Και μια, με συγχωρείς Γιώργο, ένα λεπτό να σου κλέψω. Στράτος Διονυσίου Σαλονικίος, παίζω εγώ στο δίσκο του Χρήστου. Mm. Τον μισκότωσε γιατί δεν αγαπούσα, φτιάξαμε έναν καφέ κτλ. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι παραμυθιαζόμαστε με μουσικές ξένων γιατί τις τρώμε στη μάπα και πιάσεις και αναλύεις μουσικές των Beatles και βλέπεις μέσα τα παιδιά της Αμαρίνα. Θα σου πω Γιώργο κάτι.
Εμείς δεν γνωρίζουμε την αγγλική στο σημείο που να με πιάνει όπως η γλώσσα μου. Ο στίχος, ναι. Άρα λοιπόν εκεί τι γίνεται, η μελωδία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Και από ό,τι φαίνεται αυτοί οι σάξονες έχουν καλές μελωδίες. Ας πούμε, let it be, χίλια δυο, ωραίες μελωδίες ας πούμε, που επειδή η γλώσσα βοηθάει ανά τον πλανήτη, ο μισός πλανήτης μισάει, και έχει πολλές, μονοσύλλαβες λέξεις, ναι. Οπότε μπορείς να πεις περισσότερα πράγματα. Μπορείς να πεις και να τραγουδάμε τη μελωδία χωρίς να ξέρουμε τι νόημα λέει ο στίχος. Τι λέει ο στίχος τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά τραγουδάμε, εδώ είναι το μεγαλείο της μουσικής. Πόσο ξέρει να κερδίζει το στίχο. Κάθομαι εγώ σπίτι μου και τραγουδάω χίλιες δυο ας πούμε μουσικές ρε παιδί μου που ακούω τραγούδια. Και μετά αναρωτιέμαι, κάτσε ρε φίλε, εσύ ακούς αυτά τα τραγούδια. Αλλά τι λες. Αλλά τι λες. Τι λένε, δηλαδή, αν κατανοήσω το στίχο και πει δεν σε αγαπώ, μ' αγαπάς, αμέσως θα τα εξάρεις από το ρεπερτόριο σου, αμέσως θα τα πετάξεις στα σκουπίδια. Ναι, και άμα ακούς τι λένε περισσότερο από αυτά, οι στίχοι είναι για κλάματα. Ναι. Έτσι. Αλλά και εντάξει με τα αγγλικά που τα κουτσοκαταλαβαίνεις, όταν είχες, ας πούμε, ξέρω εγώ, γερμανικό στίχο, όταν είχες γαλλικό στίχο ή κάποιοι που ισπανικά που τα λένε, ξέρεις, τα λένε αυτόματα, με αυτοματισμούς. Λοιπόν, πόσο πρικισμένοι είμαστε εμείς που έχουμε αυτή τη μουσική σε αυτή τη χώρα? Καταρχάς, και εμείς είμαστε πρικισμένοι με τους ποιητές που έχουν γράψει, έχουν και τα τραγούδια ακόμη, βάλε του Μπάρμπα Ελευθερίου, βάλε τον Μπαρμπαγκάτσο, βάλε τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, βάλε Λιβαδίτης και Λιβαδίτης, Εφέρης, δεν σου λέω για τα θηρία. Ελίτης, ναι. Έτσι, μιλάμε για αμυγούς στιχουργούς. Στον Δασκαλόπουλο, τον Άκου, τον Κανελόπουλο, να πάω στον Καλαμίτσι. Ναι, που είχα την τύχη όλους αυτούς να τους γνωρίσω και να. Όχι μόνο να τους γνωρίσω, να είναι και φίλοι μου. Ναι. Έτσι. Αυτό τώρα είναι συγκυρίες, Γιώργο. Πώς αλλιώς να είναι, οι μαρμένοι. Τι έχει αυτός ο τόπος, δηλαδή, και αντί να βγάζει, ξέρω εγώ, λεφτόδεντρα, βγάζει ποιητές. Η θάλασσα, μουσικούς. Η θάλασσα. Η θάλασσα, η μυθολογία που εγώ πιστεύω ότι ο θρύλος, διότι αν διαβάσει το Σικελιώτη, τα λέει ότι ο Δίας ήταν ένας άνθρωπος. Ο Πίκος. Έτσι που έζησε. Ναι, ο Πίκος. Που έζησε και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού και τι και ποια ήταν η μάνα του. Ρέα Κυβέλη, που την ονομάζουμε μητέρα Θεού και ανθρώπων, που είναι και η εγγονή μου, η ρεούλα μου. Mm-hmm. Έτσι. Είναι η μάνα. Ήρα ρέα ροή. Ήρα ρέα ροή, έστω και η εξηγία. Αΐρ και χίλια δυο. Έτσι. Λέω λοιπόν ότι η επίρρεια είναι πολύ μεγάλη από τη γέννηση αυτού του λαού. Το κύτταρο. Το κύτταρο. Και λέει ο Αριστοτέλης, και πολύ καλά λέει στα Περιζών, Μωρίων και τα λοιπά, ιστορία, λέει ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε άνθρωπος και όχι μαϊμού και έγινε άνθρωπος. Μία τελεία και παύλα. Ό,τι βρήκε ο αείμνηστος ο Πουλιανός που ήταν σπουδαίος και μέγας μάστορας, έτσι. Αυτό. Μας τα δίδαξε και μας είπε ότι κοιτάξτε 2,5 εκατομμύρια πίσω και είναι άνθρωπος. Δεν ήταν μαϊμούνι που σχηματίστηκε σε άνθρωπο μετέπειτα. Mm-hmm. Εγώ το πιστεύω, είμαι και ακρά. Τώρα έχει αποδειχτεί 7 εκατομμυρίων χρόνων ορίστε, Θράκη μας. Σημερινή βέβαια έκταση Βουλγαρίας, αλλά αρχαία Θράκη τότε, ναι. Στο Ήλιον της Αττικής. Σε διάβασα προχθές, πότε 7,5-7 εκατομμύρια χρόνια, τρίριζοδόντι και όχι πυθικήσιοδόντι. Και μάλιστα ο άνθρωπος είχε μεγάλα παράπονα από την ελληνική κυβέρνηση, την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Πολλές κυβερνήσεις. Που δεν τον βοήθησε κανένας, Γιώργο. Πολλές κυβερνήσεις. Από την τσέπη του έβαζε, λέει η γυναίκα του. Και ο γιος του. Όλη η προσωπική περιουσία των Πουλιανών πήγε εκεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Όλοι αυτοί όμως που αναφέραμε παραπέρα και τους θεωρούσαμε σπουδαίους, και Λένον και Beatles και όλοι αυτοί, έχουν να κάνουν με ιονική αρμονία. Αυτοί τα λένε ματζόρι. Δωρική. Μπράβο. Έχουν να κάνουν με δωρική αρμονία. Που τι σημαίνει αυτό? Την αρμονία παίζανε τα δωρικά φύλλα. Ακριβώς, οι δωρίες, ιδιαίτερα οι Λάκωνες. Και παίρνεις το βιβλίο του Μακλάφλιν, ας πούμε, και σου γράφει η Ντόρια. Έτσι. Μα αφού έτσι είναι. Έτσι είναι, πες το σε αυτούς που γράφουν πάνω χιτζάζ, ουσάκ. Γιώργο, η μεγάλη απάτη, καταρχάς το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί. Εμένα, 100 φορές θα το λέμε. Δεν μ' αρέσει η ορολογία μπουζούκι. Τι μπουζούκι, ας πούμε πανδούρα. Αφού πανδούρα ήταν στην αρχαιότητα το όργανο, το τρίχορδο. Γιατί να το λένε μπουζούκι σήμερα? Ένσταση, δική μου άποψη. Αλλά το είπαμε το Χρήστο κανένα δύο φορές.
Επειδή, εντάξει, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω κιόλας, επειδή κάποιοι παλιοί, άδερφε, πώς παίζαν τα λαγούτα, πώς παίζαν τα μαντολίνα εκείνα τα χρόνια, τα μπουζούκι, πόσα χρόνια έχει, έχει 70-80 χρόνια. Παραπάνω, έχει. Παραπάνω, ναι. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Και οι Ασσύριοι χρησιμοποιούσαν τρίχορδο, mm-hmm. αλλά δεν είχε καμιά σχέση με την πανδούρα που φέρεται σαν αρχαίο ελληνικό όργανο, γιατί το κρατάει η Αθηνά. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Ας το λέμε πανδούρα, πανδουρίδα. Έχει κάποιες διαφορές, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά και το, σύγχρονη... το βουζίγιον, το εμβουζίγιον, το βρίσκουμε και στα Ελευσίνια ναι. να το παίζουν. Και το ναι, παίζουν ναι. οι γυναίκες οι οποίες ναι. ήταν εξώστηθες, γυμνώστηθες. Μπορεί να έχει σχέση και με αυτό. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα ερεύνης και θέματα να ασχοληθεί σοβαρά ένα Υπουργείο ολόκληρο να τα λύσει. Είναι δυνατόν να μην έχουμε Υπουργείο Τεχνών. Είναι δυνατόν να μην έχουμε Υπουργείο Μουσικής. Είναι δυνατόν να μην διδάσκουν στα σχολεία τα παιδιά τι είναι, τι εστί συλλαβέ, η μακρά και η βραχία συλλαβή, τι είναι ο δωδεκάφραγκος, τι είναι ο νεάσιμος, τι είναι ο ίαμβος, τι είναι ο διθύραμβος. Και γιατί. Και γιατί. Και γιατί. Και γιατί. Γιατί αλλάζει μέτρο ο Εσχύλος μέσα στην ίδια την τραγωδία. Ακριβώς. Πότε βάζει τον ίαμβο. Και πότε... γιατί πότε παίζει ένα τροχαίο και βάζει έναν ίαμβο μπροστά για να συμπληρωθεί ο δόχμιος. Έτσι, όλα αυτά, καμιά φορά από στα σεμινάρια που κάνουμε, έτσι, με έρχονται και με ρωτάνε, κύριε Χατζή, τι είναι ο δόχμιος. Εγώ οφείλω σοβαρά να απαντήσω στο παιδί τι είναι ο δόχμιος. Δεν μπορεί όμως να το φανταστεί να το ολοκληρώσει Γιώργο, να το κυκλώσει και να το παίξει στο σετ ή στη μονοσήμαντα, τέλος πάντων, έτσι. Τους φαίνεται, ενώ είναι άκρος ελληνική η ρυθμή. 5-8, που μου λες, λέγεται στη σημερινή σημειογραφία να τα κατανοώ, μου το υπέδειξες πολλές mm-hmm, φορές. Mm-hmm, και σου λέω, ρε Γιώργο, είναι υποχρεωμένοι να μάθουν τη ρίζα, τη γένεση. Έτσι. Ναι. Ενεάσιμος. Τι εστί ενεάσιμος, που έχουν τρεις μακρές και τρεις βραχίες προς το τέλος. Τι τα. Γνωστότατα τα τραγούδια. Ναι, τα οποία θα τα πούμε είτε Αντικριστούς ή θα τα πούμε Ζεμπέκικο, και πολλοί εδώ εκνευρίζομαι πάλι, το γράφουν λάθος. Γράφουν Ζεμπέκικο με γιώτα. Έτσι ξεχνάς το δία όμως, είναι Ζεύς. Ναι. Το πρώτο είναι παλιά, οι παλιοί το γράφανε με ύψιλον, Ζεϊμπέκικο. Και ξαφνικά έχουμε πάρει σε μια υπεραπλούστευση, μια ισοπαίδωση των πάντων, μια παγκοσμιοποίηση, μια όλοι δικοί μας είμαστε, μια όλοι το ίδιο είμαστε, μια όλα τα ίδια είναι και όλα γιώτα και όλα όμικρον κλπ. Νίκος Παπάζογλου, Χρήστος Νικολόπουλος, όλοι δικοί μας είμαστε, εγώ παίζω και φοβερό. Τι είπες τώρα. Είναι διάφορα. Με Πασχάλης Τερζής μέσα, ο Παπάζογλου, όλοι δικοί μας. Ο Πασχάλης ήταν μέσα. Πρώτη φορά που κατεβαίνει ο Πασχάλης από. Είναι να πει το ένα στο άλλο, φεύγουμε, δεν πειράζει. Είναι, έρχεται στις Ιταλίκες ο Πασχάλης. Λίρα 78, πότε ήταν. Όχι, 80. 81, 82. Κοντογιάννη, Κοντογιάννης μέσα. Ο Κοντογιάννης είναι πιο μετά. Ο Δημήτρης είναι πιο μετά. Ήταν στο Σαμπάνι, πώς το λέγανε εκεί. Όχι, στο Δύσκολο. Α, το Δύσκολο, ναι. Κυβερνήσεις πέφτουνε και τα λοιπά. Όχι, άλλη, η κυβερνήση είναι επόμενος δίσκος. Στο όλοι δικοί μας είμαστε είναι Πασχάλης, Παπάζογλου, Κατοίκος νομίζω. Ο Δημήτρης ο Κατοίκος. Ναι. Ο Ηλίας ο Μακρύς νομίζω. Τέλος πάντων, πάλι οι τραγουδιστές. Λοιπόν, και ο Χρήστος του δείχνει το βράδυ το βραδάκι και λέει ο Τερζής, εγώ αυτό θα πω ρε Χρήστο, τι βράδυ βραδάκι, τι είναι αυτό τώρα. Λέει ο Χρήστος μετά, εντάξει Πασχάλη, θα βρούμε οτιδήποτε. Λέει να πει ένα άλλο. Και έγινε ένα άλλο και το βράδυ το φραδάκι. Το άλλο δεν ακούστηκε. Το πήρε ο Βελής και έκανε καριέρα. Το πήρε ο Βελής και το έκανε βέβαια. Έχει και ωραία κομμάτια μέσα ο δίσκος. Ναι. Θέλω να ξεκινήσαμε να πούμε δηλαδή ότι από την λάθος ορθογραφία. Πώς χάνεις την ετυμολογία της λέξεως, ξεχνάς ότι ο Ζεμπέκικος είναι η μπουκιά του Δία, είναι Ζεύς και Βάκχος και Βέκχος και λοιπά, είναι ο Αρτοζίνας, ο αρχαίος Αρτοζίνα, και βλέπεις όλα αυτά χάνονται με μια ηλίθια εξαπλούστευση της γλώσσας. Το ψάχνω Γιώργο παντού και δεν μπορώ να το βρω αυτούς ή ο Ζεμπέκικο, πουθενά δεν το βρίσκω ολόκληρο. Σε έχω φάει όλες... Σαν λέξη είναι σαν μεσαιωνική λέξη. Ναι, αλλά δεν υπάρχει πουθενά... Είναι ο Αρτοζίν. Ναι, ρε παιδί μου, ολοκληρωμένο να υπάρχει σε, όχι μόνο σε ρητορική διάθεση, να υπάρχει στην πράξη, να μου λέει ότι αυτές οι συλλαβές
Έχουμε το ενεάσιμο. Α, το ενεάσιμο είναι. Ναι, το ενεάσιμο. Και έχουμε το ιωνικό τρίμετρο, το οποίο είναι παλιό ζεβίκο. Δηλαδή, πώς... είναι, ξεκινά από 7, 8. Και πάει στο κανονικό έτσι. Mm-hmm. Με τις τρεις βραχίες συλλαβές στην αρχή και συνεχίζεται με τις μακρές και τα λοιπά. Λοιπόν, ένας ρυθμός που δεν μπορούν να τον παίξουν οι ξένοι. Είναι πολύ δύσκολο. Με τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σπουδαίη μουσική και τους βάζεις παρτιτούρα με 9-8 και την κοιτάνε. Ναι, ναι. Γιατί δεν, η φρασιολογία δεν είναι μόνο στο πόσο καλά μπορεί να παίξει ένας διαβαστής τις αξίες. Αυτό είναι εύκολο. Πώς μπορεί όμως να τις νιώσει και να τις μεταδώσει σωστά στο χορευτή πρωτίστως. Μάσε, ο Μητρόπουλος είχε αναγκαστεί και το έχει κάνει 4-4 ναι, και 1. Ναι, ναι, ναι. Το έκανε και 2/4, 5. Που, με τη Μητροπολιτική της Νέας Υόρκης, έτσι. Ναι, ναι, που ήταν ναι, 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 η μουσική εκεί πέρα, ο καθένας και ο Γεωργιάδης το λέει, και ο Δρασίβουλος το λέει, ότι στη Γερμανία δεν μπορούσαν να το παρακολουθήσουν οι συνάδελφοί του, οι πανεπιστημιακοί. Δηλαδή, κάθε μουσικός για να πάρει μια θέση στη Μετροπόλιτα της Νέας Υόρκης παίρνει για οντισιόν 3-4 χιλιάδες μουσικάροι. Και αυτά τα θηρία δεν μπορούσαν να. Αναγκάστηκε να γράψει ο μεγάλος Μητρόπουλος, γιατί καταλάβαινε ότι δεν το παίζουν το εννιάρι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα στο σήμερα που ετοιμάζει μια πολύ καλή παράσταση μαζί με τον φίλο τον Πάνο τον Αγγελόπουλο. Ο Πάνος Αγγελόπουλος λοιπόν, ο μάστρας, ετοιμάζει μια εξαιρετική παράσταση τις 4 από τις 5 αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, την Μίδια, την Ιφηγένεια, την Εκάβη, την Αντιγόνη και... Κι άλλη μία, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πια, σε αγγλιστή βεβαίως. Η γλώσσα θα είναι στα αγγλικά, η παράσταση θα παίζεται στο παλιό πανεπιστήμιο κάτω από την Πλάκα. Τι ωραία περιοχή. Ωραία περιοχή. Εγώ με το... Το πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Ναι, ναι, φοβερό, φοβερός χώρος, φοβερός χώρος. Είδες πόσο χώρος βγάζει και αυτός. Εξαιρετικός. Βγάζει και ο χώρος. Εξαιρετικός. Εγώ λοιπόν με το φίλο εσύ μου, τι θα έχεις τον Πάπη τον Μαρκουλή, έχουμε κάνει μια ωραία παρεούλα με ένα μονοφωνικό όργανο, ένα τύμπανο, ένα ταούλι δηλαδή. Μεγάλο τύμπανο. Μεγάλο τύμπανο, ναι, να μπορεί να εκφράσει και χαμηλές και μεσαίες συχνότητες κτλ. Και με δύο χελώνες, με δύο κιθαρούλες, με δύο λίρες ή φόρμικες ή χέλης, λοιπόν... που παίζουμε διάφορα θεματάκια και πρωτίστως αυτοσχεδιάζουμε. Έτσι, ο Πάνος λοιπόν έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Θα ήθελα να αναφέρω και τα κορίτσια τώρα μια στιγμή. Ηθοποιούς. Ναι, 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 ναι. Που θα παίζετε εκεί πέρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ίσως λίγες μέρες από το Σεπτέμβριο. Εντάξει, κυρίως αφορά σε τουρίστες που θα κάνουν βόλτα στην Πλάκα. Αλλά είναι, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι ξέρω να το δούνε και οι Έλληνες αυτό. Λοιπόν, είναι, πρόκειται λοιπόν για μια διασκευή σύνθεση αρχαίων τραγουδιών του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη. Κοινικά κουστούμια είναι η Μάγκη Μοντζολή, η διοκτήτρια του Θέατρου της Ημέρας, μάσκες ο Γιάννης Ζημιανίτης, χορογραφία Έρση Πίτα και διεύθυνση παραγωγής Κατερίνα Πανταζοπούλου. Ηθοποιεί λοιπόν τώρα η Πελαγία Πλαγιανάκου, σπουδαία, κάνει τη Μύρια και την Εκάβη. Εξαιρετική η Πελαγίτσα. Η Λισάνδρα Αναστασοπούλου κάνει την Λέκτρα και την Άλκηστη. Η Βερονίκη Κυριακοπούλου κάνει την Αντιγόνη. Η Δήμητρα Βογιατζόγλου κάνει την Ιφηγένεια. Συμμετέχει επίσης ο Κωνσταντής Ζημιανίτης με τη μετάφραση στα αρχαία ελληνικά. Αυτοί είναι οι συντελεστές της παράστασης. Νομίζω είναι μια εξαιρετική παράσταση, Γιώργο. Θα έρθετε βέβαια να την ακούσετε. Ναι, έχει μεγάλη σημασία. Γίνεται στον κήπο του παλιού πανεπιστημίου, του πρώτου πανεπιστημίου. Σωστά. Και η μεγάλη σημασία που είναι σε αυτή την ιστορία είναι ότι αποδεικνύει αυτό ότι μπορούμε να παίζουμε θέατρα, τραγωδίες παντού. Σε κήπους, σε αυλές. Δεν είναι τίποτα απαγορευτικό για αυτές τις παραστάσεις. Μα γιατί να είναι, Γιώργο, για το λαό γραφτήκαν οι τραγωδίες. Ακριβώς. Είναι λαϊκά τραγούδια. Σαφέστατα. Είναι λαϊκό θέατρο. Και μάλιστα στο Διονύσιο θέατρο εκεί, το 405 με τους Δεταλείς στο Ευρυπίδη, το παίζαν τρεις μέρες συνεχόμενες.
Ναι, θέλω λοιπόν να πω ότι το αρχαίο θέατρο, η αρχαία ελληνική τραγωδία δεν είναι μόνο για την Επίδαυρο και για τα μεγάλα αρχαία θέατρα. Λάθος. Ναι, μπορεί να παίζεται παντού, γιατί μερικοί σου λέει πού να το παίξω παντού. Φόρεσε ένα ωραίο ρουχαλάκι, ένα απλό ρουχαλάκι, πάρε δίπλα σου και ένα μουσικό και απήγγειλε αυτή και το θείο λόγο. Και πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι οι συντελεστές, οι ίδιοι οι ιδρυτές της τραγωδίας, δηλαδή για παράδειγμα ο Ευρυπίδης, τραγουδούσε στην αρχή μόνος του και έπαιζε ένα όργανο. Έπαιζε λύρα. Ο Σοφοκλής χόρευε. Ο Σοφοκλής χόρευε. Χόρευε. Έγραφε και τη μουσική. Έγραφε και τη μουσική. Όλη αυτή η τραγική και ήταν πρωτίστως σπουδαία η μουσική. Βέβαια, Γιώργο, πρέπει να πούμε ότι ήταν πολύ απλή η αρχαία ελληνική μουσική. Δηλαδή, δεν είχε τις αυτές που μου λες ότι που μιλούσαμε την άλλη φορά για τον Τιμόθεο που φεύγαν οι χορδές. Πέρα δόθε και η μουσική. Του Πλούταρχου λέει, όπου ήταν και ένας κοκκινοτρίχης που μέτρεχε. Όχι, ήταν απλή. Ήταν απλή. Εξάλλου και τα όργανα τους εκφράζουν μια απλότητα. Μια απλότητα. Δηλαδή. Και να... Πες μου κάτι, αυτό τώρα πώς θα μπορούσε να ακούστηκε σε ένα θέατρο? Υπάρχουν ενισχύσεις, ενισχυτές, υπάρχουν μικροφωνάκια που... Όχι για τώρα, τότε. Τότε καταρχάς λέγανε το εξής. Η λύρα είναι όργανο για τις σπουδές των παιδιών, των μαθητών. Δεν είναι επαγγελματικό όργανο. Mm-hmm. Τον χρησιμοποιούμε μόνο για την μάθηση, την εκπαίδευση των παιδιών. Και το συμπόσιο. Για τα συμπόσια, ναι. Λύρα σε κλειστό χώρο. Καλή ώρα, πώς είμαστε στο στούντιο. Οι κιθάρες λοιπόν, οι γνωστές κιθάρες του Απόλλωνα, οι απολωνιστοί, με σκάφος, με βραχίωνες μεγάλους. Ναι, με πλατιά ξύλα. Ναι, με πλατιά ξύλα, μεγάλο σκάφος, μεγάλες βραχίωνες και μεγάλες αποστάσεις. Αυτή ήταν, λέει ο Πλούταρχος, το περί μουσικής, τα όργανα για την... Για υπαίθριους χώρους. Όχι μόνο για υπαίθριους, για αγωνιστικούς σκοπούς, ας πούμε. Μόνο εκεί χρησιμοποιούσαν. Τη λύρα τη χρησιμοποιούσαν ή σε κλειστό χώρο, σε σπίτι, καλή ώρα, ή στα παιδιά στο σχολείο, ή σε χώρους γενικά που ήταν, μπορούσαν να αντιληφθεί ο ένας τον άλλο ή τον άλλο. Τη φόρμιγκα. Η φόρμιγκα είναι επίσης είδος λύρας, έτσι. Και η χέλη στο ίδιο. Η βάρβητος είναι λίγο πιο μεγάλη βραχίωνες, πιο ψηλή βραχίωνες. Είναι για χαμηλότερους φθόγκους, γιατί αντιλαμβάνεσαι μία χορδή από εκεί μέχρι εκεί, όσο και να ταλαντεύεται, να τεντώνει κτλ. Πάλα θα πρέπει, έχει χαμηλές, ειδικά από τη σόλ και μετά. Έτσι έχει χαμηλές συχνότητες. Η σαμβίκη. Η σαμβίκη ήταν ένα είδος, πώς λέμε σήμερα, το κανονάκι. Το κανονάκι, κάτι τέτοιο. Ναι. Υπήρχε και το επιγόνιο, το θυμάμαι. Ναι, υπήρχαν πολλά όργανα. 40 τόσες χορδές επάνω. Ξέρεις πόσα ο Πλούταρχος το παρουσιάζει, ένα σωρό. Όχι, ο Αθήνεος, στους δημοσιοφιστές. Ναι, παραθέτει ναι. Τα όργανα και είναι σπουδαία πληροφορία, έτσι. Και με τους κατασκευαστές τους και με τους εφήβραν, αυτούς που τα παραλλάξανε, αυτούς που τα... Να μου δώσεις δικαίωμα λίγο να μιλήσω για τον Νίκο τον Μπρά. Ναι, δεν είπα για τον παππού σου, που, ο Γλάφκος ο Χίος, ναι, ο πρώτος που έκανε, έβαλε αυτά τα δίσκους. Το χαλκιόφωνο το ονόμασα εγώ. Ναι, το χαλκιόφωνο, αλλά είναι το πρώτο ντραμ στην ουσία, δηλαδή τα πιατίνια. Είναι 4 δίσκοι που ο Πλάτωνας τους αναφέρει, εξ αρχής, οι οποίοι έχουν το ίδιο μήκος αλλά διαφορετικό πάχος. Πάχος, δηλαδή τι είναι τώρα, τα τυμπάνια κάτω και τα πιατίνια πάνω. Ναι, παιδί μου, τα πιάτα που έχουμε πάνω, τα σύμπαλσα που έχουμε πάνω, είναι και αυτά βγάζουν κάποιες αρμονικές συχνότητες, έτσι. Όμως εκεί τι γίνεται τώρα. Κρούοντας το δίσκο, το χάλκινο δίσκο. Συνέχιζαν έτσι, οι αρμονικές. Ναι. Και έβγαινε μία μελωδία φοβερή. Παίζοντας λοιπόν με το δίσκο, χαϊδεύοντας με μία παλάμη από πάνω, τι έκανες, συντονίζεις τις συχνότητες, εσύ δηλαδή τις φέρνεις που θέλεις. Και ακούς κάποιο... Δηλαδή τα πράγματα που χρησιμοποιούσαν στο synthesizer, τα κάνανε οι αρχαίοι με φυσικό τρόπο. Και είχαν και τα λιθόφωνα. Τις πέτρες που βάζανε στη σειρά, που κάθε πέτρα έβγαζε άλλο. Ναι, το προστήρι ήταν άλλη. Βεβαίως. Πέτρα.
και ξέρανε με ποια πέτρα θα χτυπήσουν ποια πέτρα για να βγάλουν τον τόνο που θέλανε ή την νότα που το φθόκο που θέλανε. Λοιπόν, προηγουμένως και πρέπει να πω τώρα ότι το χαλκιόφωνο εδώ σε εμάς το κατασκεύασε ο Νίκος Σουμπράς. Ο Νίκολας. Ναι, εγώ το έπαιξα λοιπόν και το έπαιξα και στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά ο Θεός μου έδωσε με αξίωση και το έπαιξα στο Θέατρο των Δελφών. Και το ονόμασα φυσικά Είσαι Εν. Ένας μοναδικός ο Απόλλωνας. Για πες μου τώρα, πώς είναι να μπαίνεις στο Θέατρο των Δελφών και να παίζεις μουσική? Γιώργο, μόλις έφτασα στην Κασταλία λοιπόν, κατέβηκα, έπια νερό και του λέω «Θεέ μου, δώσε μου κουράγιο». Και έγινε, πώς να εκφράσω, να πούμε, λες και με ευλόγησε πράγματι. Και ήταν ο Θανάσης ο Δρίτσας μαζί, γιατί παίξαμε και του Θανάση. Μαζί ήταν η παράσταση, μισή του Θανάση, μισή δική μου. Ο Θανάσης τρελάθηκε. Μου λέει «Γιάννη, τι έργο είναι αυτό? Γιατί εγώ τι έκανα?» Στο έργο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, το έχεις ακούσει το έργο. Ναι. Άρχισα και βάζω πώς παλεύει με τον πίθωνα. Κροταλίες, έβαζα κρόταλα. Έκανα δηλαδή, έκανα σύστρα στην αρχή. Έκανα ομογκρισμούς που παλεύει με το θηρίο ο Θεός και τα λοιπά. Μέχρι που φτάνει και το σκοτώνει. Και είναι... Δηλαδή η μελωδία του είναι εξαιρετική. Τέτοιες δηλαδή, είναι εξαιρετική. Και είναι όλο σε δακτυλικό εξάμετρο και σε πέωνα. Αφού είναι αφιερωμένο στο Θεό, τι θα είναι? Τόνους μου έκανες τώρα. Την κεντρική μελωδία σου έκανα τώρα. Ναι, με τόνους. Ναι, είναι... Επειδή ολόκληρα. Λοιπόν η μελωδία γράφτηκε από σαντούρι στην αρχή-αρχή, την έγραψα έτσι, είναι... Παράλληλα, είναι η ντο με τη σόλο, το σαντούρι λειτουργεί διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι μια μίξ αρμονία που δεν είναι ούτε δόριος, ούτε Ιόνιος, ούτε Αιώλιος, ούτε Λίδιος. Είναι... Ακριβώς ανάμεσα. Ακριβώς παίρνει από όλες. Ναι, ναι, παίρνει από όλες. Γιατί είναι παράλληλες. Και πώς, όταν μπήκες μέσα στο θέατρο, ρε παιδί μου, τον Δελφόν. Όταν μπήκα μέσα στο θέατρο, τι να σου πω τώρα, οι εικόνες. Ναι. Καταρχάς έβλεπα το Θεό συνέχεια μπροστά μου και την Αθενά, αναπίστευτο πράγμα. Μου είχε συμβεί στο Ηρώδιο. Διευθύνει ο Κοντός από κάτω και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ψηλά, είμαι έτσι πως είμαι στημένο στο κέντρο, έτσι, αντιλαμβάνομαι τη Θεά στο μεγαλείο της. Λέω, πω, πω, έχεις τρελαθεί τελείως δικαί μου, λέω στον εαυτό μου. Ναι, βλέπεις την Αθηνά. Λέω, κάνω μετά έτσι, τίποτα, εξαφανίστηκε. Μου λέει ο Κοντός, λέω, ας πω μετά. Μου λέει, πλάκα μου κάνεις, ρε. Όχι, του λέω, αυτό και αυτό μου συνέβη τώρα. Τώρα ο Θεός, η Θεά ξέρει. Τι να πω εγώ, θα με θεωρήσουν και... Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αυτές οι οντότητες δεν έχουν πεθάνει ποτέ, δεν αναφέρεται πουθενά θάνατος Θεού και συνεχίζουν, συνεχίζουν και υπάρχουν και εμφανίζονται υπό προϋποθέσεις και υπό συνθήκες εκεί που θέλουν και εκεί που πρέπει. Γιώργο, εγώ είμαι πεπισμένος τι συνέβη, τι δεν συνέβη, αλλά δεν το θέτω παραπέρα, δεν το λέω, θα με περάσουν για τρελό. Έτσι, όμως ας το προσπεράσουμε. Όχι, σοβαρή κατάθεση. Είναι όμως, έρχονται οι Πέρσες το 80, το 90, το 490, πότε. Ναι. Και φεύγει από την Ελευσίνα ένας κουρνιαχτός, ένα κακό, ένα πατριπτή κτλ. Και είναι ο δίκαιος μαζί με το... Το βασιλιά της Σπάρτης που ήταν φίλος των... Πες το να το... εντάξει, θα το θυμηθώ παλιά, μετά. Λοιπόν, και του λέει εδώ κάτι συμβαίνει. Τα λέω δίκαιο στο Σπαρτιάτη. Πες το να ρε Γιώργο. Ποιο λες το? Παράτησε τη Σπάρτη και πήγε στους Πέρσες. Στο Δαρείο δίπλα ήτανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, του λέει λοιπόν ο δίκαιος, εδώ κάτι κακό προμηνύεται, ακούω τη βακχική μελωδία και τη βλέπω κιόλας, έρχονται τα σύννεφα και έρχεται ο στρατός του Βάκχου. Ο Διόνυσος δηλαδή ήρθε να υποστηρίξει τους Έλληνες. Τι ήταν αυτό τώρα? Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Έρχονται λοιπόν οι Πέρσες, φτάνουν στο ναό στους Δελφούς στο Θεό και αμέσως... Βγαίνουν τα όπλα τα ιερά. Η πυθία, τι λέει όμως... Πάνε και τους λένε, γρήγορα θα μας κυριεύσουν ο ναός. Και τους λέει, ο Θεός ξέρει πολύ καλά τι να κάνει, να προστατεύσει τον ναό του. Και αρχίζει κατακλυσμούς, βροχές, καταποντισμοί. Πώς, αφού ο καιρός ήταν μια χαρά, πώς έγινε όλο αυτό το θαύμα?
Άρα τα θαύματα υπήρχαν πάντα, σε όλες τις εποχές. Δεν είναι μόνο στην εποχή μας που μπορεί να συμβαίνουν. Πιστεύω βέβαια στα θαύματα. Εγώ πιστεύω απόλυτα. Ναι. Βέβαια εδώ μιλάμε για τα θαύματα τα οποία γίνονται διαμέσου μουσικής και διαμέσου έγερσης συχνοτήτων που μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις πρόκληση φυσικών φαινομένων υπό συνθήκες και κατά συνθήκες και κατά βούληση. Οπότε αυτό είναι μια τεχνολογία, θα σου έλεγα εγώ σήμερα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί. Ή θα πας να πεις θαύμα και τελείως υπόθεση, δεν το ψάχνεις παραπέρα, ή θα μπορέσεις να δεις αν αυτό μπορεί πράγματι να συμβαίνει. Γιατί όταν σηκώνονται τα όπλα από την Ελευσίνα προς την Σαλαμίνα, ναι, επάνω εμφανίζονται και κάτι... Ναι. Ο Χετλέος στη μάχη του Μαραθώνα. Καλόγεροι με κουκούλες από πάνω. Σου λέω ο πιο σπουδαίος μαχητής. Κάτι ιερείς ο Χετλέος που εμφανίζεται, ναι, ξαφνικά. Ναι, ναι. Και δύο-τρεις ακόμα χάσαν το φως τους. Πέρασαν από, πέρασαν από μπροστά τους και χάνουν το φως τους. Έτσι. Και βέβαια εδώ πέρα έχει και την μεγάλη μουσική σκηνή στο τέλος της μάχης του Μαραθώνος, που παίζει μουσική και τραγουδάει ο Μιλτιάδης για την νίκη, ας πούμε. Και από την άλλη μεριά είναι η άλλη στρατηγή και λέει: «Δεν με αφήνει να κοιμηθώ ο Πεάν του Μιλτιάδου». Δηλαδή ήταν κάθε μέρα κι άλλο στρατηγός. Και έλαχε η μέρα εκείνη να γίνει επικεφαλής του στρατεύματος. Έλαχε η μέρα να γίνει όταν ήταν ο Μιλτιάδης στρατηγός. Στρατηγός. Ο γιος του Κίμωνα. Λοιπόν, άκου όμως τώρα να δεις κάτι ωραίο. Ο Παυσανίας ρητά στα Αττικά γράφει ότι όσοι τολμήσαν να πάνε στο Μαραθώνα τη νύχτα, όλοι τους βρήκε ένα κακό. Ναι. Όσοι όμως πηγαίναν καλοπροαίρετα, ο Παυσανίας το γράφει, δεν είναι μυθολογικό προϊόν, έτσι. Λέει λοιπόν ότι όσοι τόλμησαν να πάνε το βράδυ να κοιμηθούν και να προκαλέσουν τα πνεύματα, πάθανε κακό. Όσοι πήγανε άθελά τους και μείναν εκεί, δεν τους πείραξαν ποτέ. Αλλά όλη τη νύχτα ακούνται μουγκριτά αλόγου και ανθρώπων. Και λέει παρακάτω ο Παυσανίας, αυτά τώρα ντοκουμέντα είναι στο Παυσανίας, τα Αττικά δεν είναι. Έχω... Παυσανίας δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, κανένας, ναι, ναι. Ναι, αλλά θέλω να πω είναι γραμμένα κάπου. Ναι, δεν θέλω ήταν, να πω, δεν ήταν, δεν ήταν μακριά, 300 χρόνια. Παραμυθογράφος. Ναι. Έτσι, δεν ήταν παραμυθογράφος, σωστά το λες. Άρα τι γίνεται, Γιώργο. Αυτή η πλευρά πάλι τι γίνεται. Τι γίνεται. Πώς, θέλω να πω για τα μεταφυσικά φαινόμενα που εδώ δεν μπορεί Η μουσική σχετίζεται με την μεταφυσική. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Πρώτα-πρώτα οι δονήσεις, οι ήχοι, οι αρμονίες. Να πάω πάλι στον Πυθαγόρα. Όταν λέει μεταρσιωμένες, εννοεί συμπαντικές. Και εννοεί συμπαντικές μελωδίες. Έτσι, όπου μόνο αυτός ήξερε να τις μεταφράσει και να τις παίξει μελωδικά. Δηλαδή είχε την έννοια ολοκληρωμένη των μεταρσιωμένων συμφωνιών. Τώρα, κανένας επίσης δεν μπορεί να πει τι εστί συμφωνία, μεταρσιωμένη συμφωνία. Λέει ο ίδιος παρακάτω ότι άκουγε τα πάντα, έβγαινε έξω, δεν άκουγε μουσική όπως ακούν οι θνητοί, όπως ακούμε και εμείς έστω ακόμη. Και έλεγε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, τα πάντα είναι αριθμός, τα πάντα είναι αριθμοί. Και φυσικά και εδώ έχουμε μία αντίρρηση, γιατί ο Αριστόξενος λοιπόν 300 χρόνια μετά λέει, τα πάντα λέει, ο Πυθαγόρας είναι αριθμοί και πολύ σωστά το λέει, αλλά με μία προοπτική. Οι αριθμοί αυτοί λοιπόν μεταφράζονται σε ήχους, σε διάφορα ακούσματα και λέει λοιπόν, το κάθε αυτή, λέει ο Αριστόξενος προς τον Πυθαγόρα, το κάθε αυτή δεν ακούει το ίδιο, Γιώργο, διότι το δικό σου το αυτή είναι εξοικειωμένο, έχει ακούσει τις νότες 50.000 φορές και ξέρει πια τι εστί μη, τι εστί φα, ποια είναι τρίτη, ποια είναι δεύτερη, ποια είναι τρίτη, τι εστί αρμονία, έτσι. Άρα λοιπόν με το δικό μου το αυτή που είμαι αδαής, που δεν το έχω ακονίσει ποτέ, πώς μπορώ να λέω τα ίδια πράγματα για τους αριθμούς. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι, βάζει το θέμα της ποιότητας μέσα. Δεν είναι μόνο της ποιότητας. Είναι ότι η μουσική είναι κατά κάποιο τρόπο και στον καθένα μας ακούγεται ξεχωριστά. Και διαφορετικά. Ο αδαής
Και τι λέγανε, Κάσι Βέβυλη. Δεν τους βάζανε μέσα ποτέ στα Ελευσίνια. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί ήταν αμύητοι. Δεν γνώριζαν ούτε τη μουσική, ούτε την ιδεολογία, ούτε τι εστί. Ομ, κομ, παξ. Ναι, εκεί που φτάνουμε και σήμερα βέβαια, που δεν έχουν διδαχτεί ποτέ τα παιδιά μουσική σε σχολείο σοβαρά, ναι. Είναι η ώρα του παιδιού, η μουσική στα σχολεία και η γυμναστική είναι η ώρα του παιδιού, κάνουν ό,τι να είναι. Έτσι δεν έχουν πάρει, δεν έχουν καταλάβει οι υπουργοί παιδείας πόσο σημαντικό πράγμα είναι να έχει μουσική παιδεία το παιδί από τον νηπιαγωγείο του. Οι δάσκαλοι δεν είναι εξειδικευμένοι, δεν είναι μουσικοί άνθρωποι και δεν έχουν διδαχτεί ποτέ στο παιδαγωγικό μουσική. Ούτε θέατρο, ούτε ποίηση, χρονογενικά πράγματα, πώς θα συμπεριφέρεται στο παιδί, ψυχολογίες και τέτοιες αρλούμπες σήμερα, που έχουμε πει ότι μην ζορίζουμε τα παιδιά, μην τα τυραννάμε τα παιδιά, μην βαθμολογούμε τα παιδιά, μην τους λέμε ότι είναι λάθος, μην τους λέμε ότι δεν είναι σωστό αυτό που έγραψες, υπάρχει η ορθογραφία, μην διορθώνεις το ορθογραφικό σου, να γράφει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι καθόλου τα πράγματα. Δεν βοηθάς έναν άνθρωπο μη υποδεικνύοντάς του τα λάθη του. Δεν γίνεται αυτό. Μα δεν μπορεί να μάθει κανείς αν δεν μετρήσει τα λάθη του από εκεί. Όπως αν νομίζει το παιδί ότι όλα τα κάνει καλά και όλα είναι. Έτσι είναι, θα μάθει και σε όλη τη ζωή, έτσι θα λέει. Αν δεν διδαχτεί ποτέ μουσική, σωστά, να μάθει τι είναι μέτρα, τι είναι αριθμός, τι είναι αρμονία, τι είναι κλάσμα. Τρία πράγματα πρέπει να μάθει. Αρμονία, μελωδία, αριθμός. Άμα δεν τα μάθει αυτά. Και είναι η ώρα του παιδιού, είναι και σηκώνονται και κάνουν ό,τι να είναι και παίζουν ό,τι να είναι, και δάσκαλοι που δεν τα ξέρουν αυτά να τα διδάξουν και να τα παίξουν. Δάσκαλοι μουσικής που δεν ξέρουν ένα μουσικό όργανο. Ξέρω δεκάδες τέτοιους. Και λέω, εσύ πώς είσαι δάσκαλος μουσικής, που δεν έχεις πιάσει μια κιθάρα σαν κεντρικό. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι σπουδαίοι άνθρωποι, είναι ο Θέμης ο Μακαντάσης. Δεν λέει τις εξαιρέσεις, θα πούμε τώρα. Υπάρχουν και ξέρω κι εγώ 50. Ναι. Αλλά γενικά έχω συναντήσει δασκάλα που μου λέει, εγώ κάνω μουσική στο σχολείο. Και τι όργανο παίζει, δεν παίζω κανένα όργανο. Και πώς κάνεις μουσική. Και πώς σε αφήνουν να κάνεις μουσική. Δεν είναι δυνατόν. Και όμως συμβαίνουν. Έτσι. Δηλαδή το παιδί αν δεν μάθει μουσική, δεν μάθει μουσική παιδεία και δεν πάρει θεατρική παιδεία και δεν γυμναστεί από τα μικρά, να ξέρει πώς είναι η σωστή γυμναστική. Στα πολιτικά του, ο Αριστοτέλης τρία πράγματα λέει για το παιδί. Πρώτον την αριθμητική, δεύτερον τη γυμναστική και τρίτον τη μουσική. Τελειώσαμε. Τελειώ. Αυτά τα τρία πράγματα. Δεν υπήρχε αρχαίος Έλληνας ο οποίος να μην ήξερε μουσική. Ναι, πρωτίστως όλοι, όλοι τι ήταν, φιλόσοφος, φιλόλογος, ρήτορας, μουσουργός, τραγικός ποιητής, λυρικός ποιητής, δηλαδή όλα αυτά τα γνωρίζαν οι αρχαίοι και γνωρίζανε όταν και σε τι μέτρο και σε τι διάθεση γράφεται η κάθε τραγωδία. Μακάρι να είχαμε δείγματα μουσικής, θα ήμασταν πολύ πλούσιοι. Ναι, πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν υπήρχε κασιτοφωνάκι τότε. Και επειδή, κοίταξε τώρα. Κατολοθύρουμε. Αυτό, απλή μελωδιούλα, τρεις νότες. Το άταστο πράγμα, έτσι. Ναι, και πρέπει να πω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ρώτησα Μυράκιο εγώ τον Μάνο Λοΐζο, το σπουδαίο αυτό μουσικό, με το μεγαλύτερο χαμόγελο που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου, γιατί παίζεις μουσική, γιατί πήγες να κάνεις μουσική, γιατί έγινες μουσικός, μου είπε για να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Σωστό. Και κόλλησε. Καταπληκτικό. Και σήκωσα τα χέρια ψηλά και λέω πώς αυτό. Μα το ήταν και σπουδαίος άνθρωπος. Ναι. Πώς αυτό το πράγμα που έχεις αγκαλιά σου και τελικά και το παίζεις, το δουλεύεις, αντανακλά τελικά σε σένα. Έτσι. Μέσα και εσύ περνάς. Λοιπόν, Γιάννη, μου πέρασαν 2 ώρες. Μας κάνει νόημα εδώ πέρα ο Μανώπουλος Ποτήρης. Τι ωραία που περάσαμε. Και δεν είπαμε και αυτά που θέλαμε. Ελπιστώ να αρέσανε και στον κόσμο αυτά που είπαμε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Γιάννη μου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε εμείς. Με τον Γιάννη το Χατζή και όσα είχαμε να πούμε περί μουσικής, άλλα 100 χρόνια να μας αφήνατε εδώ θα ήμασταν. Μέχρι να τα ξαναπούμε, κοιτάξτε να μάθετε που πέφτει ντο, έχει σημασία.